Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι μαζί. Πατέρα Νεκτάριο, λέγατε εν ολίγης για τον πατέρα Νεκτάριο Τσίμα. Είναι μεγάλο το θέμα όλων αυτών των οποίων εφήβησαν και για το πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά και γενικά για αυτή τη δραστηριότητα των μοναχών. Και μάλιστα από τον τρόπο που προβλήθηκαν. Πέστε πέρα λίγα πράγματα και θα ήθελα, δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα, να σας δεσμεύσω την επόμενη εβδομάδα να συζητήσουμε και αυτό το θέμα και κάποια άλλα θέματα. Βεβαίως, μπορώ να έρθω, γιατί ζήτησα συγκεκριμένα και από τον κύριο Τριανταφυλόπουλο που έδειχνε στη ζούγκλα. Μάλιστα. Να βγω να πω τις απόψεις μου, διότι εκεί που έχουν λάθος οι μοναχοί, θα πω ότι εκεί έχουν λάθος οι μοναχοί. Αλλά και εκεί που είναι λάθος οι γονείς, πρέπει να λεχθεί ότι είναι πάλι λάθος των γονιών σε μερικά σημεία. Λοιπόν, μερικά σημεία των μοναχών ήταν λάθος, μερικά σημεία των γονιών φταίνε που όθησαν τα πράγματα εκεί. Γιατί με τούτο να πούμε και να τελειώνουμε, διότι αν υποθέσουμε ότι αυτά τα 20 παιδιά ήταν ναρκωμανείς και είχαν το δικό τους γκρουπ σε μια καφετέρια, θα πήγαιναν οι γονείς να τους μαζέψουν ή θα το σκεφτόντουσαν πάρα πολύ, διότι θα ήξεραν ότι την άλλη μέρα θα ήταν ξεκυλιασμένοι στους δρόμους. Θα τόλμαγαν να πάνε, ας πάνε τώρα, δεν υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους είναι ναρκωμανείς και τρέχουν στα ναρκωτικά. Γιατί δεν πάνε να τα σώσουν από τα ναρκωτικά? Τους πείραξε το ράσο? Λοιπόν, γιατί φοβούνται ότι θα τους ξεκυλιάσουν. Την άλλη μέρα είναι σίγουρο ότι αυτοί οι γονείς θα βρεθούν ξεκυλιασμένοι από τους νονούς της νύχτας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ σου λέει μοναστήρι είναι, θα το ξεφτυλίσουμε το μοναστήρι. Δεν είναι το μοναστήρι το συγκεκριμένο όμως, διότι εδώ πήρε την μπάλα όλο το μοναχισμό, παίρνει όλο το ράσο και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστεί πάνω σε κάποιες άλλες βάσεις και όχι απλώς να συγκεκριμενοποιήσουμε το ζήτημα μόνον αυτό εκεί. Αυτό είναι ο μοναχισμός. Πρέπει να το δούμε ακριβώς, να δούμε αν έχει κάνει κάποια λάθη ο πατήρ Νεκτάριος, που τα λάθη πρέπει να είναι πολύ λίγα, αλλά απλώς όταν κόβουν και μοντάρουν στις ταινίες, ξέρετε, μπορεί να βγει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που είναι η πραγματικότητα. Διότι ο πατήρ Νεκτάριος Τσίμας, όταν ήταν με το νέο ημερολόγιο, πρέπει να ξέρετε ότι πέρασε από τη Μητρόπολη μας. Επομένως, από τη Μητρόπολη μας που πέρασε, είχε ένα μοναστήρι μέσα στην ίδια Μητρόπολη, ήταν με εμάς, και επανειλημμένως είχε έρθει στο μοναστήρι μας και επανειλημμένως είχαμε πάει στο μοναστήρι του. Εμείς δεν είχαμε διαπιστώσει αυτά τα πράγματα. Προσελητισμό? Όχι, ούτε προσελητισμό. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι ο πατήρ Νεκτάριος φαινόταν σαν ένας χαζούλης, εντός εισαγωγικών, ας μου επιτρέψετε. Αφελής, ναι, που οι άλλοι νεαροί του είχαν κάνει προσελητισμό. Και γι' αυτό, όπως είδατε, οι άλλοι μιλούσαν στις τηλεοράσεις, ενώ και ο Κακομοίρης καθόταν μαζεμένος. Δηλαδή δεν είχε το λέγει. Μήπως επειδή γύρισε από το παλιό αριστερό για αυτή την εκστρατεία. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν. Θα σας δεσμεύσω λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, μια και το γνωρίζετε και τον πατέρα Νεκτάριο προσωπικός, αλλά και όλο το όλο θέμα. Και με πολύ ευχαρίστηση. Και αν, επειδή ξέρω ότι έχετε επικοινωνία, παρότι ανοίξει σήμερα του γύρω. Όχι, τώρα δεν έχω επικοινωνία. Αν μπορέσετε, κάλεστε τον. Την την παλιά που έχετε, να έχω γύρω στα 2-3 χρόνια να τους δω. Από τότε δηλαδή, που φύγανε από τη Μητρόπολη μας, έχω να επικοινωνήσω μαζί τους, γιατί πήγανε στο Άγιον Όρος, πήγανε από εδώ, χαθήκανε. Λοιπόν, αν μπορείτε, αλλά το τους είδα στην τηλεόραση και ειλικρινά με λύπησε αυτό το γεγονός. Καταδικάζω, επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα το γονιό και πολλά πράγματα δικά τους. Ας έρθουμε λοιπόν. Θα σας έχω εδώ την επόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός. Ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα που μας απασχολεί, κύριε. Λίγα λεπτά ακριβώς. Δεν θα απασχολήσω πολύ τον κύριο Σωτηρόπουλο κοντά, τον αγαπητό θεολόγο. Λοιπόν, ήδη από την Εστία, την εφημερίδα, γράφει η Εστία κατηγορία κατά του νομάρχου του νομού Φωκίδος. Επιχειρηματίες, λέει, και άλλοι πολλοί παράγοντες εξαπέλυσαν κατηγορίες κατά του νομάρχου Φωκίδος ότι προσπαθεί 85 εκατομμύρια τα οποία του έστειλε το υπερχοδέ, το Υπουργείο Χωροταξίας, για να φτιάξει κάποιο δρόμο που να οδηγεί στο μοναστήρι, πάει να τα διαθέσει οπουδήποτε αλλού παρά στο συγκεκριμένο σκοπό. Ακολουθούν άλλα δημοσιεύματα, όπως είναι η Ελευθεροτυπία στις 6 Ιουνίου. Ναύπακτος, κονδύλι για το μοναστήρι, απαιτούν οι κάτοικοι. 85 εκατομμύρια δεν βρίσκουν τον δρόμο τους. Ακολουθούν επίσης τα δημοσιεύματα άλλο από την εφημερίδα Το Όνομα. Στα μαχαίρια, ηγούμενος μενομάρχη. Αναφέρω στο πρόσωπό μου. Ακολουθεί δημοσίευμα της απογευματινής. Φρένος της πιστώσης βάζει ο νομάρχης Φωκίδος. Ακολουθεί δημοσίευμα του Έθνους. Πόλεμος για τη διάθεση μεταξύ νομάρχου και ηγουμένου στη Μονή του Αγίου Αυγουστίνου. 85 εκατομμύρια για έργα οδοποιίας άναψαν φωτιές στο νομό Φωκίδας. Έρχεται το Βήμα. Δύσβατος ο δρόμος για το μοναστήρι. Και ξέρουμε πόσο
έγκυρο μπορεί να χαρακτηριστεί η εφημερίδα Βήμα, η οποία ξεσκονίζει και τα παραμικρά. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να τη διαβάσω το Βήμα λιγάκι. Επίσης, όχι ότι άλλες εφημερίδες δεν είναι, αλλά επειδή ξεσκονίζουν περισσότερο το Βήμα. Λοιπόν, επίσης ο ελεύθερος τύπος Δωρίδα, στο πόδι το τρίκορφο για ένα δρόμο. Και φτάνουμε, ας διαβάσουμε λοιπόν το Βήμα. Λέει χιλιάδες πιστοί, προσέξτε το τονίζω ότι χιλιάδες πιστοί, το ομολογεί δηλαδή, επισκέπτονται κάθε χρόνο τη Μονή των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ κοντά στην Αύπακτο. Φτάνουν συνήθως με πούλμαν και περνούν μέσα από το Τρίκορφο, ένα χωριό που ζει ουσιαστικά από τους προσκυνητές. Ο δρόμος από το χωριό ως τη Μονή, το ομολογεί προσέξτε, ο δρόμος από το χωριό ως τη Μονή είναι κακοτράχαλος, στενός και με πολλές στροφές. Επειδή λοιπόν επικρατεί κομφούζιο, ο ηγούμενος ζήτησε, προσέξτε ποιος ζήτησε, ο ηγούμενος ζήτησε ένα κονδύλι για να φτιαχτεί περιφερειακός δρόμος. Πριν από 9 μήνες, έχουν περάσει 9 μήνες, το υπεχοδέ επιχορήγησε την ομαρχία Φωκίδας με 85 εκατομμύρια δραχμές για το έργο, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το καυτηριάζει ότι πέρασαν 9 μήνες και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ενώ με την αίτησή μας, όπως λέει, βγήκαν τα χρήματα αυτά. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, λόγω διαμάχης των εμπλεκομένων φορέων. Και μας λέει μετά τι είπε ο κύριος νομάρχης, κύριος Καραγάλιος. Θέλει ο νομάρχης με το συγκεκριμένο κονδύλι, το συγκεκριμένο, αυτό που βγήκε για να γίνει ο περιφερειακός δρόμος, να επισκευάσει ένα μεγαλύτερο μέρος του δρόμου. Λέει στο Βήμα, δεν είναι λογικό να φτιάξουμε καινούριο δρόμο από το χωριό στη Μονή και να αφήσουμε στο κακό του χάλι το δρόμο που οδηγεί προς το Τρίκορφο. Τα 30 εκατομμύρια θα διατεθούν, λέει ο κύριος Καραχάλιος, για την επισκευή του δρόμου από κάτω από το Ευπάλιο ως το Τρίκορφο και τα 50 για να γίνει ο περιφερειακός έως τη Μονή. Ο ηγούμενος της Μονής, πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ζητεί να προηγηθεί η διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου και εξηγεί. Η τεχνική υπηρεσία της νομαρχίας είχε ζητήσει 200 εκατομμύρια για την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Πώς λοιπόν τώρα με λιγότερα από τα μισά χρήματα θα γίνουν δύο έργα? Το πιο πιθανόν είναι να μην φτάσουν και θα πρέπει να τρέχουμε πάλι να ξαναζητάμε. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο απεφάσισε την περασμένη Παρασκευή να διαθέσει ένα μέρος των χρημάτων για τη διάνοιξη του περιφερειακού δρόμου, 50 εκατομμύρια για την περιφερειακό δρόμο και τα 30 τα υπόλοιπα να διατεθούν στο υπόλοιπο τμήμα που οδηγεί προς το Τρίκορφο. Από κάτω, από την Άφακτο, όπως ανεβαίνουμε, προς το Τρίκορφο. Λοιπόν, στην απόφαση τους αυτή όμως εμείς καταθέσαμε ήδη ένσταση διαμέσου του. Και το σκεπτικό το οποίο κάνει την ένσταση. Εδώ λοιπόν. Δεν θα φτάσουμε ποτέ. Να πω λοιπόν στους αγαπητούς τηλεθεατές το όλο πρόβλημα. Όσοι έχετε έρθει αγαπητοί τηλεθεατές στο μοναστήρι μας, θα έχετε διαπιστώσει ότι όταν τα πούλμαν φτάνουν μέσα στο χωριό, δημιουργείται ένα κομφούζιο καθότι δεν χωρούν να περάσουν. Γι' αυτό το ίδιο κοινοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος, ζήτησε κατά πλειοψηφία να φύγει ο δρόμος εκτός χωριού. Να γίνει απ' έξω από το χωριό ένας δρόμος που να έρχονται τα πούλμαν άνετα. Διότι αν συναντηθούν δύο πούλμαν μέσα στο χωριό, είναι αδιανότητα να περάσει κανείς. Επίσης, ο θόρυβος από τα μεγάλα οχήματα, τα πούλμαν, τα γιοταχή, χειμώνα-καλοκαίρι, όταν μιλάμε για κάποιες χιλιάδες προσκυνητές που φτάνουν, προθέσει ήταν η γιορτή του Αγίου Αυγουστίνου και ήταν χιλιάδες πάλι. Κυριακή εχθές πάλι ομοίως. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος γίνεται ενοχλητικός μες στο χωριό, που είναι κάποια γεροντάκια ή το καλοκαίρι κατεβαίνουν κάποιοι να κάνουν την εξοχή τους. Σου λέει στην Αθήνα είμαστε ή στην Πάτρα πάλι. Λοιπόν, και γι' αυτό ζήτησε το κοινοτικό συμβούλιο να περάσει ο δρόμος απ' έξω. Και απευθύνθηκε με έγγραφό του προς εμένα το κοινοτικό συμβούλιο και μου είπε: Πατέρα Νεκτάριε, ό,τι μπορείτε κάνετε για να βγει αυτό το κονδύλι. Έκτοτε αρχίσαμε εμείς και μαζέψαμε χιλιάδες υπογραφές, πλέον το 10.000 υπογραφών. Μάλιστα. Μαζέψαμε εκατοντάδες υπογραφές πουλμαντζίδων, οι οποίοι έρχονταν στο μοναστήρι. Και αυτές τις υπογραφές τις καταθέσαμε και τις πήγαμε στο υπεχοδέ. Το υπεχοδέ είδε ορατό το πρόβλημα και στέλνει με μία απόφασή του στις... Στέλνει με μία απόφασή του στις 6.12 του 1994, βλέπετε Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υπεχοδέ, λοιπόν, όπου λέει έγκριση διαθέσεως πιστώσεως 5 εκατομμυρίων για τη διάνοιξη δρόμου από κοινότητα Τρικόρφου μέχρι την Ιερά Μονή.
Αυτά τα 5 εκατομμύρια έρχονται στο Ομαρχιακό Ταμείο. Η Νομαρχία όμως απαντά ότι 5 εκατομμύρια με το υπαριθμόν 6,76 στις 9 Τρίτου του 1995 έρχεται η Νομαρχία κάτω, βλέπει τι πρέπει να γίνει ο Περιφερειακός και λέει προς τον Υπουργό, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, τα 5 εκατομμύρια, εδώ το γράφει, η κατά συνέπεια επίστοση των 5 εκατομμυρίων που διατέθηκε για το συγκεκριμένο έργο δεν επαρκεί, το βλέπετε. Yeah. Γι' αυτό ζητεί, πόσα ζητεί, 200 ζητούμε εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια. Φεύγει αυτή η απόφαση και πηγαίνει ξανά στο ΥΠΕΧΟΔΕ. Είναι η 6,76. Και συνέρχεται το ΥΠΕΧΟΔΕ πάλι και ο αξιότιμος κύριος Υπουργός εκδίδει δεύτερη απόφαση και λέει έγκριση διαθέσεως πιστώσεως 80 εκατομμυρίων για έκτακτη επιχορήγηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για λογαριασμό του Νομαρχιακού Ταμείου Φωκίδας για έργα δοπίας. Σχετικών 6,76 έγγραφος της ΤΥΔΚ. Έχοντας υπόψη τους νόμους τάδε και υπόψη το ανωτέρω σχετικό, το 6,76 έγγραφο της Νομαρχίας Φωκίδος που ζητάει τα 200 εκατομμύρια, αποφασίζουμε και σας στέλνουμε τη διάθεση των 80 εκατομμυρίων. Ξεκάθαρα το έγγραφα τα λένε. Και όλα τα έγγραφα που στάλθηκαν προς τους δημοσιογράφους, και γι' αυτό οι δημοσιογράφοι έγραψαν, δικαιώνουν εμάς. Αυτό λοιπόν που βλέπουν οι δημοσιογράφοι, αυτό που είδε και ο κύριος Φλαμής που κάναμε εδώ πάλι εκπομπή, ναι, που έκανε ο δημοσιογράφος ο κύριος Φλαμής και αμέσως το διαπίστωσε, και επίσης και άλλα τηλεοπτικά κανάλια, διαπιστώσαν λοιπόν και είδανε ότι αυτά τα χρήματα έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Όπως, αν βγει ένα παράδειγμα σας δείξω, ας υποθέσουμε ότι έχουμε την Εθνική Οδό Κορίνθου Πάτρας. Στο Αίγιο όμως, και που μένετε, χαλάει ένα τμήμα του δρόμου και βγαίνει από το ΥΠΕΧΟΔΕ ένα κονδύλι 85 εκατομμύρια για το, να φτιάξουν το συγκεκριμένο εκεί έργο που χάλασε στο Αίγιο. Δεν μπορεί ο νομάρχης, επειδή θέλει να αρχίσει το δρόμο από την Κόρινθο, να φτιάχνει όλο το δρόμο μέχρι την Πάτρα. Θα φτιάξει μόνο το συγκεκριμένο κονδύλι, μόνο το συγκεκριμένο έργο που λέει το ανωτέρω κονδύλι. Και όλο λοιπόν το σκεπτικό, αυτό είπα και στον κύριο Νομάρχη προχθές στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, λέω κύριε Νομάρχα μου, ζητήσατε έκτακτο κονδύλι, γιατί λέει έκτακτη επιχορήγηση. Υπάρχει κανένα έγγραφό σας που ζητάτε από το ΥΠΕΧΟΔΕ έκτακτη επιχορήγηση 80 εκατομμυρίων? Τα δικά μας έγγραφα ζητάνε. Άρα σας τα έστειλαν τα χρήματα, τα 80 εκατομμύρια, για το συγκεκριμένο έργο. Όχι να φωνάζει ο κύριος Νομάρχης, είσαι ψεύτης, είσαι εκείνο, έλεγε, 1002 έλεγε εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και του λέω κύριε Νομάρχα, το καταλάβαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Σας έχουν ξεφωνήσει και σας έχουν γελιοποιήσει όλες οι εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες. Μέχρι και το Βήμα που είναι σοβαρότατη, ακριβώς το λέει ότι ο ηγούμενος έβγαλε αυτά τα χρήματα. Απευθύνομαι λοιπόν προς τον πρόεδρο της κοινότητος. Ο πρόεδρος της κοινότητος εδώ και 9 μήνες πήγα και του είπα, πρόεδρε, έχουν βγει αυτά τα χρήματα. Να τρέξουμε να δούμε τι θα κάνουμε, να έρθουν στο χωριό τα χρήματα, να ανοίξει ο δρόμος. Αυτός που μου είχατε πει. Μου είχατε πει να τρέξω να βγάλω χρήματα. Έτρεξα και έβγαλα χρήματα. Βγήκαν τα χρήματα, ήρθαν τα χρήματα. Κοίτα τι θα κάνεις. Ο πρόεδρος συνέχεια δυστυχώς με κορόιδευε. Και μέχρι έφτασε οι δύο κοινοτικοί σύμβουλοι, Καραγεωργόπουλος και Αναστασόπουλος, του χωριού, να καταγγείλουν. Εδώ έχουμε καταγγελία του προς τον Νομάρχη Φωκίδος και τους νομαρχιακούς συμβούλους. Τον πρόεδρο καταγγέλνουν. Γιατί ο πρόεδρος λέει της κοινότητος, διότι ενώ μέχρι τις 2 Ιουνίου ενώπιον του κοινοτικού συμβουλίου μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν τα 85 εκατομμύρια, τους έλεγε ότι δεν υπάρχουν. Και έτσι έλεγε και σε μένα στο κοινοτικό συμβούλιο. Δεν υπάρχουν, πάτερ μου. Πού τα βρήκε τα 85 εκατομμύρια? Ποιος το είπε? Εγώ πήρα τον νομάρχη και μου κλείσε το τηλέφωνο. Μου το είπε ενώπιον όλων των κοινοτικών συμβούλων. Μέσα στο κοινοτικό συμβούλιο. Δεν υπάρχουν τα 85. Και εγώ 9 μήνες φώναζα. Και λέω τα 85 εκατομμύρια πού ευρίσκονται. Αλλά τι γινότανε? Ο πρόεδρος είχε συνονοηθεί, φαίνεται, με τον κύριο νομάρχη και όλα αυτά τον καιρό του 9 μήνες ετοίμαζαν, γι' αυτό έλεγαν ότι δεν υπάρχει το κονδύλιο, ετοίμαζαν τη μελέτη, για τη μελέτη να γίνει κάποιο έργο, ναι, παίρνει κάποιο χρόνο. Ετοίμασαν λοιπόν τη μελέτη και είναι έτοιμη η μελέτη για να ξεκινήσει ένα έργο. Οπότε τώρα που ετοίμασαν τη δικιά τους μελέτη να φτιάξουν το έργο τους, δεν υπήρχαν χρήματα. Και σου λέει, θα πάρουμε από τα χρήματα που έχει βγάλει ο πατήρ Νεκτάριος και θα φτιάξουμε από αυτά το δρόμο. Μάλιστα. Αλλά αν ήθελε αυτός ο κύριος πρόεδρος να το κάνει, θα μπορούσε κάλλιστα να μην είχε καλέσει και να μου πει, έλα εδώ πάτερ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να βγάλουμε και άλλα χρήματα. Ενώ πισόπλατα
Μου έπαιζε παιχνίδι και γι' αυτό έπαιζε παιχνίδι και σε ολόκληρο το χωριό που του έλεγε τι γίνεται πρόεδρε και γι' αυτό όλο το χωριό και γι' αυτό ευχαριστώ. Και υπογραφές στον Δημοτικό Σύμβουλο. Και ευχαριστώ εκ μέρους από αυτή τη στιγμή όλους, την πλειοψηφία μάλλον των κατοίκων του χωριού, της Δωρίδος και της Φωκίδος, οι οποίοι σύσσωμοι και της Ναυπάκτου, οι οποίοι σύσσωμοι όλοι οι κάτοικοι έχουν ανταληφθεί την απάτη που πήγε να κάνει ο πρόεδρος του χωριού μαζί με τον, μαζί με τον κύριο Νομάρχη. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορεί να γίνει κύριε Κατερνεκτά. Ναι, έστειλα μέχρι και στον, πήγα μέχρι και έφτασα μέχρι τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, τον ίν πρωθυπουργό, λοιπόν, και έδειξα όλα τα χαρτιά. Και αμέσως ενδιαφέρθηκε ο πρωθυπουργός και διαβάστε. Πολιτικό γραφείο πρωθυπουργού, 10 Ιουνίου του 1996. Θέμα, διάθεση πίστεωσης για εκτέλεση συγκεκριμένου οδικού έργου. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός πλέον χαρακτηρίζει συγκεκριμένο το έργο. Συγκεκριμένο το έργο. Και τα χρήματα που δώσατε. Και συγκεκριμένα τα χρήματα. Άρα, όποιος πάει και πειράξει τα χρήματα, διαπράττει απατεωνιά. Ήδη έχω ειδοποιήσει τον κύριο Εισαγγελέα. Ήδη προχωρήσαμε και καταθέτουμε ένσταση κατά τις αποφάσεις που βγήκε. Δεν θα κουμπίσουν μία δραχμή. Θα αποφανθεί το Υπουργείο. Θα αποφανθεί το Υπουργείο και δεν θα μπορέσουν κανένα έργο να διαπράξουν, διότι δεν θα επιτρέψουμε χρήματα του δημοσίου, τουλάχιστον με συγκατάθεσή μας. Ο πιστός λαός πώς μπορεί να σας βοηθήσει, πάντα. Θα σας απαντήσω. Σήμερα ήδη ο αδέσμευτος ήδη θα ήθελα να το δείξει εδώ πέρα, λέει τα λάβαρα της οργής. Και έχει φωτογραφίες. Ο σημερινός αδέσμευτος τύπος, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορείτε να προλάβετε να τον πάρετε. Ο σημερινός αδέσμευτος τύπος γράφει όλο το ιστορικό. Να το διαβάσουμε εν συντομία. Τα λάβαρα της οργής σήκωσαν οι καλόγεροι και ο ηγούμενος της Μονής των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ στη Φωκίδα με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Τα εμπόδια που μπαίνουν στην κατασκευή του περιφερειακού δρόμου που οδηγεί στο μοναστήρι έχουν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις τους που δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν μέχρι να γίνει το θέλημά τους που είναι θέλημα του υπεχοδέ. Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κλήρου και του νομάρχη Καραχάλιου που δεν δίνει όλα τα χρήματα για την κατασκευή του έργου παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η δημιουργία του νέου δρόμου κινδυνεύει να ναυαγήσει τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ιερά Μονή και οι ρόδες των λεωφορείων πατούν στον αέρα. Και έχει πάρει το λεωφορείο, το βλέπετε φωτογραφία. Πατούν στον αέρα. Σε κάποια σημεία του δρόμου που χρησιμοποιείται τώρα. Καθημερινά υπάρχει πιθανότητα να συμβεί δυστύχημα με δεκάδες θύματα. Οι οδηγοί των Μπούλμαν καρδιοκτυπούν κάθε φορά μέχρι να ανέβουν στο μοναστήρι. Το θέμα έχει διχάσει τους τοπικούς φορείς στην ευρύτερη περιοχή καθώς δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι είναι υπέρ της υλοποίησης του έργου ενώ κάποιοι άλλοι επιθυμούν τα χρήματα που δόθηκαν το υποχοδέ να διατεθούν αλλού. Να διατεθούν να βουλώσουμε κάποιες τρύπες που έχει χαλάσει ο προηγούμενος δρόμος. Τα πνεύματα είναι τόσο οξυμένα που σε ένα τηλεφωνικό διαπληκτισμό ο νομάρχης Φωκίδος είπε στον ηγούμενο, ακούστε τι μου είπε αγαπητοί ο νομάρχης Φωκίδος προς τον αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Βουλώστε το εσείς εκεί πάνω. Εγώ είμαι νομάρχης και θα κάνω τα χρήματα ότι εγώ θέλω. Εμένα με λένε Καραχάλιο. Θα ακούτε, εμένα με λένε Καραχάλιο. Ζήτω φασισμός. Και υποτίθεται ότι ανήκει αυτός ο άνθρωπος στο Πασόκ και υποτίθεται ότι είναι δημοκρατικότατος και σε προοδευτικό χώρο ακριβώς. Και οι διενέξεις δεν τελείωσαν εκεί. Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ ο νομάρχης Φωκίδας απεκάλεσε μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον ηγούμενο ψεύτη. Γιατί με απεκάλεσε ψεύτη? Διότι λέει ότι συμφώνησα να μοιραστούμε τα χρήματα. Ότι με φώναξες... Ότι με φώναξε στην ομαρχία, ψέματα δεν με φώναξε, πήγα μόνος μου για να δω τι γίνεται με τα χρήματα και εκεί βρήκα μπροστά μου τον πρόεδρο του χωριού και τον ομάρχη και όταν με ρωτήσανε πάτερ τι να κάνουμε και τα λοιπά, τους είπα εγώ ότι εκείνο που συμφωνώ είναι να ανοίξει ο δρόμος έστω και χωματόδρομος και ό,τι χρήματα περισσέψουν να γίνουν δύο έργα και να πάει τα χρήματα τα υπόλοιπα ότι περισσέψουν από εκεί. Αλλά να γίνει ο δρόμος, να μην σκοτωθεί ο κόσμος. Δεν προέχουν οι λακκούβες, του λέω κύριε νομάρχα. Προέχουνε να γίνει ένας δρόμος να μην σκοτωθεί ο κόσμος. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτά συμφωνήσαμε. Ο νομάρχης δεν συμφωνήσαμε να μοιραστούμε 40 εκατομμύρια εκείνος, 40 εκατομμύρια το μοναστήρι. Να πάω εγώ φυλακή δηλαδή, να πάω φυλακή ότι μοιράζω τα χρήματα του υπέχοδε. Και εδώ ερωτώ τον κύριο νομάρχη. Εάν το κονδύλιο όπως λέει δεν είναι χαρακτηρισμένο, εάν λέει τα χρήματα δεν είναι χαρακτηρισμένα για το μοναστήρι, γιατί τότε κάθισε και το συζητάει το θέμα μαζί μου? Όταν έρχονται χρήματα στην ομαρχία, θα πρέπει να καλούμε τον ηγούμενο της Μονής Φωκίδος του Αγίου Αυγουστίνου για να δούμε πού θα μοιραστούν τα χρήματα. Είναι παράλογο και... Παράλογο.
Με φώναξε γιατί έχω άμεση σχέση με τα χρήματα, διότι βγήκαν κατόπιν αιτήσεώς μας. Πατέρα Νεκτάρη. Ένα άλλο ψέμα. Ναι, ναι. Γιατί ψεύτης αποδεικνύεται ο νομάρχης. Μας διάβασε εκεί ένα χαρτί ότι όλοι οι φορείς του Τρικόρφου, οι σύλλογοι του Τρικόρφου, όλοι οι κοινοτικοί σύμβουλοι συμφωνούν με αυτά που λέει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τον εκπολιτιστικό σύλλογο Τρικόρφου. Που λέω ότι αξιότιμε κύριε Νομάρχα, στις 10 Ιουνίου σας επισκέφθηκα και εγώ ως πρόεδρος του Ανωτέρου Συλλόγου και ως επαγγελματίας της περιοχής. Άκουσα από το στόμα σας να μας διαβάζετε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε: όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι Τρικόρφου συμφωνούν να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Επειδή εμείς ο σύλλογος τοπικός του Τρικόρφου ουδέποτε εκφράσαμε οποιαδήποτε θέση, τα όσα μας διαβάσατε ως και προφορικό σας είπα και διαμαρτυρήθηκα εκείνη τη στιγμή δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Τον λέει ψεύτη το έγγραφο. Καθότι ο σύλλογος μας λέει: καθότι ο σύλλογος ουδέποτε ερωτήθηκε και ουδέποτε εξέφρασε επισήμως. Δηλαδή ψεύτης είναι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Και προσπαθούν δυστυχώς να ρίξουν τη μονή, προσπαθούν να ρίξουν το χριστιανικό κόσμο, ο οποίος δεν σκέφτονται το ότι κινδυνεύουν τόσες χιλιάδες ζωές, δεν σκέφτονται ότι εξαιτίας της μονής που αυξήθηκε όλος ο τουρισμός στην περιοχή, στην ευρύτερη, έχουν ανοίξει εστιατόρια, έχουν ανοίξει ξενοδοχεία και δουλεύουν εκατοντάδες άνθρωποι. Να ολοκληρώσω λιγάκι. Γι' αυτό καλό τους πιστούς, να δείξουν τη συμπαράστασή τους προς τη μονή. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εκεί όπως είστε αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή τη στιγμή στο σπίτι σας. Από το τηλέφωνό σας με το νούμερο 155 155 155 είναι το νούμερο των τηλεγραφημάτων. Μπορούμε αντί να πάμε στο τηλεγραφείο, στο ΟΤΕ να ρίξουμε ένα τηλεγράφημα, μπορούμε από το σπίτι μας, τα ίδια χρήματα κοστίζει, να ρίξουμε ένα τηλεγράφημα συμπαράστασης προς την Ιερά Μονή. Θα πάρετε το νούμερο 105 και θα στείλετε 155 και θα στείλετε τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας προς νομάρχην Φωκίδος Άμφισσα. Προς τον νομάρχην Φωκίδος εις Άμφισσα με το νούμερο 155 και γράψτε συμπαραστεκόμεθα στην Ιερά Μονή, όχι μην πάρετε τα χρήματα της που εκδόθησαν για τη Μονή και τα λοιπά, ότι είμαστε στο πλευρό της Μονής. Ζητώ ως ηγούμενος αγαπητοί μου αδελφοί αυτή τη στιγμή και σας εκλυπαρώ και σας παρακαλώ να βοηθήσετε, διότι αγωνιστήκαμε, κουραστήκαμε, προσπαθήσαμε με αίτησή μας για να διευκολυνθεί η Μονή, να διευκολυνθείτε όλοι εσείς χωρίς κίνδυνο τη ζωή σας να έρχεστε προς το μοναστήρι, και το αποτέλεσμα είναι ότι ο νομάρχης πάει να καταστρέψει όλους τους κόπους και τους αγώνους μας που κάναμε εμείς για τους Αγίους και τη Μονή. Ζητούμε τη συμπαράστασή σας και ευχαριστούμε, όπως επαναλαμβάνω πάλι, όλους εκείνους οι οποίοι ήδη μας συμπαραστάθηκαν, όπως είναι η πλειοψηφία των κατοίκων του Τρικόρφου, της Ναυπάκτου, της Δωρίδος και γενικά όλη η Φωκίδα είναι στο πόδι και είναι στο πλευρό της Μονής. Κάθε μέρα δέχομαι εκατοντάδες τηλέφωνα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντάς σας ότι το μοναστήρι μας κάθε χρόνο το καλοκαίρι φιλοξενεί 200 παιδιά στις κατασκηνώσεις του, τα οποία έρχονται εντελώς δωρεάν από 12 χρονών έως 30. Πόσο είστε? Είμαι 42. Τα έχετε περάσει. Δεν σας πιάνει. Από 12 χρονών μέχρι 30, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορείτε να στείλετε τα παιδιά σας δωρεάν, εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία συμμετοχή στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μονής μας. Είναι κάθε χρόνο η Ιερά Μονή μας. Τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνει από τα κεράκια, από οτιδήποτε, τα ξαναδιαθέτει πάλι για τα δικά σας παιδιά. Είναι μια προσφορά της Μονής. Αυτά που συγκεντρώσαμε τα ξαναδίνουμε πάλι πίσω στην αγάπη σας. Εμείς δεν βάζουμε χρήματα στις τράπεζες, τα γυρίζουμε ξανά πίσω στο λαό. Και υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι στις 19 Ιουλίου εορτάζει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο Ιαματικός. 19 Ιουλίου. Πατέρα Νεκτάρη, επειδή θα βγάλετε τον κύριο Σωτηρόπο, ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα είστε εδώ, θα συζητήσουμε πάλι όλο αυτό το θέμα. Βέβαια, να μην λησμονήσουν την παράκλησή σας, θα απευθύνατε σε όλο το πιστό λαό. Και πιστεύω ότι τόσο αυτό το θέμα, όσο και άλλα θέματα που έχουμε να θίξουμε, θα τα θίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιστεύω ότι ο λαός θα εκδηλώσει, κύριε Κουτρουμπέλη, την αγάπη του προς την ταπεινότητά μου, αλλά ιδιαιτέρως την αγάπη του προς τον Άγιο Σεραφείμ και προς τον Άγιο Αυγουστίνο. Θα εκδηλώσουν αυτή τη στιγμή την αγάπη τους παίρνοντας το νούμερο 155 αυτή τη στιγμή και ρίχνοντας διάφορα τηλεγραφήματα προς τον νομάρχην Φωκίδος εις Άμφισσα. Ευχαριστώ αγαπητοί μου που σήμερα με ανεχτήκατε και καθυστέρησα τον κύριο Σωτηρόπουλο από την αγάπη σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα.
Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο, τον θεολόγο κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ και πάλι μαζί. Έχω την τιμή να φιλοξενώ τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, θεολόγο. Είχα υποσχεθεί στο παρελθόν ότι θα κάνω μια σειρά εκπομπών με θεολογικό περιεχόμενο. Μας τίμησε εδώ ο κύριος Σωτηρόπουλος στην παρουσία του, γιατί ακριβώς μας έδωσε τα φώτα του πάνω σε θεολογικές, έτσι θα λέγαμε, προσβάσεις συγκεκριμένων θεμάτων που αναπτύξαμε και κυρίως για το Άγιο Πνεύμα. Θα έχουμε και κάποια συνέχεια σήμερα, όμως πριν θα τον καλωσορίσω. Κύριε Σωτηρόπουλε, καλώς ήρθατε. Σας κάναμε να αναμένετε λιγάκι. Καλώς σας βρήκα. Έκτακτο θέμα με τον πατέρα Νεκτάριο. Και πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και ανάλυση του θέματος που είχαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές, θα ήθελα εγώ κάποια πράγματα να πω με αφορμή τόσο γενικά τον αγώνα που κάνατε, αλλά και κυρίως κάποια δημοσιεύματα και με αφορμή την παρουσία σας από τη συγκεκριμένη εκπομπή που παρουσιάζει αναξιότητά μου. Ένα δημοσίευμα με ημερομηνία Δευτέρα 17 Ιουνίου στον Εθνικό Κήρυξη Πατρών, το οποίο γράφει ο κύριος Δημήτρης Βαγενάς, λέει, και το διαβάζω: όταν ο καθηγητής θεολογίας κύριος Νικόλας Σωτηρόπουλος, υπερασπιζόμενος κατά την άποψή του Χριστού την πίστη την Αγία, τόλμησε να κρίνει και να σχολιάσει πράξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, συνήλθαν αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι και αφόρησαν αυτόν με καταδίκη σε ακοινωνισία. Και αυτό χωρίς καν αιτιολογία του κρίνοντος. Μήπως όμως αυτές οι πράξεις του ερατίου με τα όποια ανομήματα παραπέμπουν σε εποχές σκοτεινές για την Εκκλησία. Ο ίδιος ο κύριος ουδέποτε απαγόρευσε την κρίση και την ελευθερία του λόγου. Φαίνεται πως οι κατέχοντες, τα εκκλησιαστικά οφίτσια, δεν έχουν καταλάβει 2.000 χρόνια τώρα πως η τελική κρίση δεν ανήκει στους ίδιους αλλά σε άλλον. Βλέπουμε δημοσιογράφους και από τον τύπο της περιφέρειας να αρχίσει να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα του πώς επιλύει η Εκκλησία. Θα να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Κοντρουμπέλη, πάνω σε αυτό το σχόλιο. Επιγράφεται τα παράξενα και τα παράνομα. Μάλιστα. Και είναι δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκος τη σημερινή ημέρα. Δευτέρα 17 Ιουνίου 1996. Είναι καλό εν το συνόλου το σχόλιο αυτό, δίκαιο δηλαδή. Όταν λέμε καλό, εννοούμε, τον αγώνα σας και εννοούμε γενικά ότι είναι δίκαιο. Μάλιστα. Δεν εννοούμε ότι είναι κολακευτικό. Λοιπόν, ούτε πρέπει να κολακεύεται ο χριστιανός. Μάλλον να στενοχωρείται όταν ακούει επενετικά λόγια. Αλλά είναι ένα δίκαιο σχόλιο όταν λέγει ότι συνήλθαν αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι και αφόρησαν με καταδίκη ένα εργάτη του Ευαγγελίου χωρίς αιτιολογία, χωρίς απολογία. Δεν υπήρχε αιτία να μην αφορήσουν. Η αιτία υπήρχε να καθαιρέσουν αυτόν που ήλεγξα, τον Αυστραλίας. Λοιπόν, και ότι αυτές οι πράξεις παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές. Στην εποχή της Ιεράς Εξετάσεως του Παπισμού, δυστυχώς. Και ότι ζούμε σε μια δημοκρατική εποχή και μπορούμε να κρίνουμε. Δεν είναι κανείς ανεξέλεγκτος. Οι αρχιερείς δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Όταν σφάλονται πρέπει να κρίνονται. Επιβάλλεται η κρίση, επιβάλλεται ο έλεγχος. Η γραφή είναι κατάφορτη από το στοιχείο του ελέγχου. Θέλω όμως να κάνω παρατήρηση σε μια φράση. Ότι εγώ ήλεγξα, λέγει εδώ, τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας για τις αιρέσεις του φυσικά, και υπερίσπισα την πίστη των Αγία του Χριστού κατά την άποψή μου, λέει. Κατά την άποψή μου. Λοιπόν, κατά την άποψη Εκκλησίας, αλλά επειδή αυτό τη φράση θέλω να σχολιάσω. Δεν ήλεγξα κατά την άποψή μου, σαν χριστιανός ορθόδοξος και δίκαιο θεολόγος, δεν έχω προσωπική άποψη. Δεν κρίνω με δικά μου κριτήρια. Κρίνω με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Κρίνω με βάση τα κριτήρια της Ορθοδοξίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ίδρυσε με φρικτές βλασφημίες τον Χριστό, την Αγία Γραφή, την Ορθοδοξία,
τον άνθρωπο τον οποίο παρέστησε ως κτίνο, διαστρέβλωσε το όνομα της Αναστάσεως του Χριστού και τον ήλεγξα όχι κατά την άποψή μου, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή και με το παράδειγμα των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ήλεγχαν τις αιρέσεις. Σαν χριστιανοί δεν έχουμε δικαίωμα να εκφράζομαι σε ζητήματα πίστεως και αρχών δικές μας απόψεις. Πρέπει να συμμορφωνόμεθα με την πίστη, με τα δόγματα και με τις αρχές του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Για να γίνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Βαγενά για το σχόλιο υπέρ της, του ταπεινού μου προσώπου και τον εθνικό κήρυκα, την εφημερίδα των πατρών που φιλοξένησε αυτό το σχόλιο στη σελίδα. Έχω και ένα άλλο δημοσίευμα. Στον χώρο της. Βέβαια γίνεται κατανοητός, σαφέστατα εξηγήσατε ότι γιατί άποψη έχετε, αλλά η άποψή σας συμβαδίζει πάντα με την άποψη της Εκκλησίας. Και αυτό είναι σημαντικό, για να μην παρεξηγήσει κάποιος ότι πώς δεν έχει άποψη, αφού εκφράζεται. Λοιπόν, το εξηγήσατε βέβαια σαφέστατα εσείς, απλώς το επαναλαμβάνω για να μην υπάρξει παρεξήγηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν άποψη, αρκεί αυτή η άποψη να μην είναι προσωπική, να είναι άποψη. Αν το εκφράσουμε έτσι. Ναι. Η άποψή μου είναι η άποψη της Γραφής, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι. Γιατί η Γραφή είναι αποκάλυψη, είναι η αλήθεια. Η άποψή μου είναι η άποψη της Ορθοδοξίας, η οποία είναι η αυθεντική, η γνησία έκφραση του χριστιανισμού. Μάλιστα. Έχω ένα άλλο δημοσίευμα εδώ από την εφημερίδα που βγάζει ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, είναι οι άνθρωποι. Στην Αθήνα. Μάλιστα. Την Αγική Εφημερίδα. Και εδώ πέρα γράφει στην πρώτη σελίδα, θα το δείξω κιόλας εδώ, πρώτη σελίδα από κάτω. Στο δικαστήριο του Κυρίου κάνει έφεση ανοιχτή επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη από τον θεολόγο κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Και μάλιστα εμέσα δημοσιεύει η εφημερίδα και εδώ θα να σας ρωτήσω μια επιστολή σας και λέει εδώ ζητώ συγγνώμη και αυτό εδώ πέρα είναι τίτλος ιδανικός, θέλω να καταλάβω τι σας δημιουργεί εντύπωση. Το συγγνώμη. Ναι, να εξηγήσω και σε εσάς, αγαπητέ κύριε Κουτρουμπέλη. Είναι πραγματικό ηρωνικό το συγγνώμη. Προσφυλής τηλεθεατάς. Είχα γράψει άλλοτε μια επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, την οποία επίσης δημοσίευσε ολόκληρη ο κύριος Μιχαλόπουλος. Αυτός ο. Σε αυτήν την εφημερίδα στην ελευθερία ώρα που είναι και άλλη εφημερίδα. Ο θαραλέος δημοσιογράφος των Αθηνών, ο θαραλεότατος δημοσιογράφος των Αθηνών, στην ίδια εφημερίδα, στο Νέοι Άνθρωποι, είχε δημοσιεύσει ολόκληρη την επιστολή μου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ήταν μια επιστολή απολογία για τον αφορισμό μου. Αυτή είναι δεύτερη επιστολή με τον τίτλο που δημιουργεί απορία, τη δημοσιεύει ολόκληρη τώρα βλέπω στην ίδια εφημερίδα ο κύριος Μιχαλόπουλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό, έχει τον τίτλο «Ζητώ συγγνώμη». Σας δημιούργησε απορία ο τίτλος, ε? Ναι, έτσι, και μάλιστα η ίδια εφημερίδα μου έχει δημιουργήσει πολλές εντυπώσεις, θα τις συζητήσουμε παρακάτω μετά. Λοιπόν, ένας καλός μοναχός στην Ετωλοκαρδανία πήγε στον ηγούμενό του, ένα σεβάσμιο γέροντα, πολύ ευσεβή, δεν θα αναφέρω ονόματα, για να τον πειράξει. Λέει γέροντα, λέει, ξέρετε ο κύριος Σωτηρόπουλος λύγησε και ζήτησε συγγνώμη, λέει, από το Πατριαρχείο. Πόσο αναστατώθηκε ο σεβάσμιος αυτός γέροντας. Κατέπεσε, λέει, τόσο πολύ να ζητήσει συγγνώμη. Μα αυτός, λέει, υπερασπίστηκε την πίστη, ήλεγξε αιρέσεις και σε ζητήματα αρχών και πίστεως μπορούμε να υποχωρούμε και να ζητάμε συγγνώμη. Να μην ξαναπατήσεις το μοναστήρι, λέει αυτός ο άνθρωπος. Ενώ ο ηγούμενος αυτός με υπεραγαπάει και με υπερεκτιμάει, είναι άγιος άνθρωπος, όταν άκουσε ότι ζήτησα συγγνώμη, λοιπόν, διέριξε τα ηματιά του που λέγει η Γραφή, αναστατώθηκε τόσο πολύ, σου λέει κατέπεσε κι αυτός,
πρόδωσε τις αρχές του, πρόδωσε την πίστη που υπεστήριξε ελέγχοντας τον ασεβέστατο Αυστραλίας Στυλιανό, τον σύγχρονο αυτό αιρεσιάρχη και αντίχριστο, να μην ξαναπατήσει στο μοναστήρι μου. Οπότε υπεμιδίασε ο καλός μοναχός και του λέει, δεν πρόκειται πραγματικός για αίτηση συγγνώμης. Ηρωνικά έγραψε μια επιστολή και λέει, ζητώ συγγνώμη με θαυμαστικό, ηρωνικά. Βλέπετε. Μάλιστα. Λοιπόν, έγραψα, αγαπητοί τηλεθεατέ, προσφάτως ένα άρθρο, ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στον Εκκλησιαστικό Αγώνα. Βλέπω το δημοσιεύουν και οι νέοι άνθρωποι. Θα δημοσιευτεί και σε άλλα φύλλα, μάλλον θα κυκλοφορήσει και σε ιδιαίτερο τεύχος, με τον ηρωνικό τίτλο «Ζητώ συγγνώμη». Επειδή πολλοί νοσηροί χριστιανοί, ευλαβείς βλαμμένοι, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο αείμνηστος, αρρωστημένοι στα μυαλά, χαζοχριστιανοί, κύριε Κοτρομπέλη, υπάρχουν και χαζοχριστιανοί, οι οποίοι έλεγαν ότι ας βλαστήμησε τον Χριστό ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ας είπε ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός. Ας είπε ότι ο Χριστός είναι όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης. Ας είπε ότι η Αγία Γραφή είναι παραμύθι. Ας είπε ότι η Ορθοδοξία και ο Παπισμός είναι το ίδιο. Ας είπε ότι ο Αδάμ κατάγεται από τον Πίθηκο. Ο Σωτηρόπουλος δεν έπρεπε να τον ελέγξει, γιατί είναι αρχιερεύς. Και ένας αρχιερεύς δήθεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, και πρέπει να ταπεινωθώ εγώ και να ζητήσω συγγνώμη από το Πατριαρχείο που με αφόρησε και από την μίζωνα και υπερτελή σύνοδο. Να ζητήσει συγγνώμη, να ταπεινωθείς, να έχεις εγωισμό, έλεγαν. Ταπεινό σου, ζήτα συγγνώμη. Μα λέω, δεν έφταξε για να ζητήσω συγγνώμη. Έφταξε ο Πατριάρχης, ο οποίος παρεσύρθη από τον Αυστραλίας. Έφταξε η μίζωνα και υπερτελή σύνοδο που με αφόρησε. Έφταξε ο Αυστραλίας, ο οποίος βλαστήμησε τα ιερά και τα όσια με τις αιρέσεις του. Και εισηγήθηκε τον αφορισμό μου. Αυτή πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Και από το Θεό που τον ίβρισαν και ίβρισαν την πίστη του, τη χριστιανική πίστη, και από το λαό που σκανδάλισαν και από μένα που αδίκησαν. Αλλά εγώ παρετούμε, λέω, του δικαιώματος. Να ζητήσω από το Θεό και από το λαό συγγνώμη. Επειδή λοιπόν επέμεναν αυτοί οι ευλαβείς βλαμμένοι να ζητήσουν συγγνώμη, γι' αυτό έγραψα αυτό το κείμενο και λέω, ζητώ συγγνώμη, και η συγγνώμη έχει την εξής έννοια. Ζητώ συγγνώμη διότι είχα το θράσος να ελέγξω τον βλάσιμο και αιρεσιάρχη αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας διότι έβρισε τον Χριστό την Αγία Γραφή κλπ. Ζητώ συγγνώμη διότι ενήργησα από πλάνη, δεν είχα καταλάβει ότι ο αρχιεπίσκοπος είναι ανώτερος από τον Χριστό. Λοιπόν, ηρωνικά το γράφω. Αυτή η επιστολή έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους όσοι τη διάβασαν. Την απείλαψαν, διασκέδασε ο κόσμος και πολλοί μου είπαν με αυτή την επιστολή που λες ξεκαθαρίστηκαν πολλά πράγματα. Συνιστώ στους αγαπητούς τηλεθεατάς να τη διαβάσουν, να διασκεδάσουν κι αυτοί πνευματικά. Πάντως, με αυτό το κείμενο. Ναι. Γιατί φτάσαμε στο σημείο τώρα να απαιτούν οι ευλαβείς βλαμμένοι να ζητούν συγγνώμη αυτοί που πολεμούν τις αιρέσεις και όχι αυτοί που λένε αιρέσεις. Και που δημιουργούν τις αιρέσεις. Πάντως έπειτα από αυτή την επιστολή όλοι αυτοί οι ευλαβείς βλαμμένοι σφράγισαν το στοματάκι τους. Θα ήθελα, είπατε κάτι προηγουμένως και θέλω έτσι, δεν θέλω να πέρασε παρατήρητο. Δεν νομίζω, συγχωρέστε. Μια φορά που, δεν νομίζω ότι μια κύριε, συγγνώμη κύριε Κοντρομπέλη, μια φορά που δεν θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπή, καλά θα ήταν χάρη των αγαπητών τηλεθεατών να τη διαβάσετε αυτή την επιστολή ολόκληρη. Θα χρειάζονται 20-25 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστούν, να τη διαβάσετε ή να καλέσετε ένα άλλο πρόσωπο να τη διαβάσει για να την απολαύσει ο πιστός λαός ο οποίος μας παρακολουθεί. Μάλιστα. Είπατε κάτι προηγουμένως, κ. Σιντρόπουλε, ότι ξεγέλασε τον Πατριάρχη. Συγχωρέστε με τα ποινή μου. Από τον παρέσυρε, τον παρέσυρε. Ναι, αυτή είναι γνώμη πολλών. Επιτρέψτε μου. Εκφράζομαι λίγαν επίοικος. Λοιπόν, και κάτι άλλο θα σας ρωτήσω. Εκφράζομαι λίγαν επίοικος. Στην ίδια εφημερίδα, έτσι ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε.
Βλέπετε εδώ πέρα ότι το Πατριαρχείο ενισχύεται και χρηματοδοτείται όπως και το Αλεξανδρίας από τη Μασονία. Διαβάζω. Καταλαβαίνετε το σοβαρό μέγεθος. Όπως αποκαλύπτει το τεκτονικό δελτίο Πυθαγόρας. Δηλαδή, ο Πυθαγόρας είναι ένα περιοδικό των τεκτόνων, των μασόνων. Και τι αποκαλύπτει. Η Μασονία ενισχύει χρηματικώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η αρχαία εκκλησία δεν δεχόταν χρήματα και βοηθήματα από ασεβείς ανθρώπους. Και τα πατριαρχεία σήμερα δέχονται βοηθήματα από τη Μασονία. Και μόνο γι' αυτό το λόγο είναι άξιοι καθαιρέσεως οι πατριάρχες. Απλώς ήθελα να σχολιάσω δικό σας, γιατί να μην φανεί ότι μόνο η δική μου άποψη ακούγονται. Έλεον αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου, λέει η Γραφή. Τα ίδια δηλαδή που συμβαίνουν με τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Αλεξανδρίας ενισχύστηκε οικονομικά από το Μασονικό Ίδρυμα της Ελλάδος. Υπάρχει και ανακοίνωση. Λοιπόν, εδώ καταγγέλλεται ότι ενισχύεται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και εγώ από αυτή τη θέση θέτω ένα ερώτημα. Να δηλώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθαρά και εξάστερα αν η Μασονία συμβιβάζεται με τον Χριστιανισμό ή είναι αντίχριστο σύστημα και μυστηριακή αντιχριστιανική θρησκεία. Μην κουράζετε, κύριε Σταθμό, θα σα πω κάτι, θα σα στενοχωρήσω. Δεν θα στενοχωρηθώ, μη στενοχωρήσετε. Έχω στοιχεία που θα πέσουν κεφάλια, θα ρίξουν κόκαλα. Απλώς το ότι δεν τα έχω παρουσιάσει ακόμα, γιατί πραγματικά το τι συμβαίνει με τη Μασονία και την Εκκλησία είναι τρομερό. Ο Διωγμός, γράφω μέσα στην επιστολή, ο Διωγμός που μου έκαναν ο άδικος να με αφορήσουν. Και μάλιστα χωρίς απολογία, ενώ έπρεπε να καθαιρέσουν τον Αυστραλίας και να ονομάζουν εκλεκτών τον Αυστραλίας, με έκαμε να ομιλώ με μεγαλύτερο ιερό πείσμα για την πίστη μου. Μάλιστα. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχουν και θέματα και τάγματα και τεκτονικές θέσεις που είναι πάρα πολύ ιερείς και αρχιερείς, συγχωρείς το λέω, και δεν ήταν τυχαίο ότι ο κ. Μανέας κάποτε δεν διαψεύθηκε τουλάχιστον επισήμως ότι δεν έχουμε στους κόλπους Μασονία. Ο αρχιμασόνος των Αθηνών Μανέας, επανειλημμένος κύριε Κοτρομπέλη, κατήγγειλε ότι υπάρχουν εν ενεργεία ιεράρχες μασόνοι και η Ιερά Σύνοδος διέριξε τα ηματιά της. Είπε ότι αυτό είναι δεινή ίδρυση, συκοφαντία, θα μηνύσουμε, και άφησε να παρέλθει ο χρόνος και δεν μήνυσε, πράγμα το οποίο δημιουργεί την, για να μην πω τη βεβαιότητα, για μένα τη βεβαιότητα, για άλλους την βάσιμη υποψία τουλάχιστον, ότι όντως υπάρχουν, ότι υπάρχουν μασόνοι αρχιερείς εν ενεργεία και είναι εκτεθειμένοι. Μετά την επανειλημμένη μάλιστα καταγγελία του Μανέα, είναι εκτεθειμένοι οι ιεράρχες και πρέπει να ανανεώσουν την απόφαση του 1993 εναντίον της Μασονίας και να καταγγείλουν σαφώς και απεριφράστως στον ελληνικό λαό τη Μασονία ως αντίχριστο σύστημα. Μυστηριακή θρησκεία, άλλη θρησκεία, η οποία αντιμάχεται το χριστιανισμό και δεσπότης που έχει η σχέση με μασόνος ή είναι μασόνος ή είναι φίλος των μασόνων ή είναι φίλος των μασόνων και φιλοξενείται από μασόνους και λαμβάνει χρήματα από μασόνους και ακούει επένους από μασόνους και παρασημοφορεί μασόνος, είναι αντίχριστος δεσπότης. Θα σας πω κάτι, επειδή γνωρίζω από μέσα το θέμα όσο μπορώ καλά. Το δράμα της πατρίδος μας, κύριε Κουντρουμπέλη, το δράμα της πατρίδος μας που κινδυνεύει να αλωθεί πάλι από τους Τούρκους, οφείλεται στο ότι πολλοί πολιτικοί είναι μασόνοι, πουλημένοι σε σκοτεινές διεθνείς δυνάμεις. Είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ο απλός λαός που αγαπάμε την πατρίδα. Και... Να μας λέει ο κύριος Πάγκαλος ότι πρέπει να μιλάμε λίγο για τον Χριστό. Και ο Χριστός να μην έχει πρόσβαση στις ακουές μας. Ποιος να έχει πρόσβαση στις ακουές μας, η Μασονία. Ο κύριος Πάγκαλος μιλάει να μιλάμε λίγο για τον Χριστό και μιλάει πολύ στη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ. Τα ξέρω. Λοιπόν, ας αφήσω. Εγώ πιστεύω, όπως έχουν καταδείξει τα πράγματα, ότι μόνο μια ελπίδα υπάρχει, ο Θεός.
από ανθρωπίνης πλευράς είμαστε χαμένοι. Υπάρχουν λίγοι χριστιανοί που πουλούν το ένθρος και προσεύχονται. Λοιπόν, αυτό υπάρχει από ανθρωπίνης πλευράς. Η σωτηρία αναμένεται μόνο από το Θεό. Λέει Παλαιά Διαθήκη ο Θεός του Ισραήλ. Δεν είναι βλασφημία, δεν είναι υπερβολή να υπό και εγώ, να χρησιμοποιήσω μια ανάλογη έκφραση και να υπό και εγώ. Ο Θεός της Ελλάδος. Ο Θεός στον οποίο η Ελλάδα προσέφερε τόσους Αγίους και Μάρτυρες και Ιεραποστόλους, ο Θεός μιας χώρας που είναι γεμάτη από μνημεία ευσεβίας και από θαύματα, δεν θα αφήσει αυτόν τον τόπο, θα μας δοκιμάσει, διότι έχουμε πολλές ασέβειες, θα μας δοκιμάσει δια το αφηνίασμα των κακών αρχιερέων, διότι έχουμε και καλούς αρχιερείς, για τις 400.000-500.000 εκτρώσεις που ιδίουν τον χρόνο, για τον γυμνισμό, για την πορνογραφία, για την ασυδοσία, για την καταφρόνηση του Θεού από τους πολιτικούς, για άλλες ασέβειες, θα μας δοκιμάσει μια φορά ακόμη, αλλά θα μας σώσει, δεν θα αφήσει αυτό το έθρος να χαθεί. Πάντως πάνω σε αυτό το θέμα που μιλάμε, κύριε Σιτρόπουλε, επειδή γνωρίζω κάπως τα πράγματα, επιτρέψατε μου, με πολύ ταπεινό τρόπο το λέω αυτό, και όχι έτσι με υψηλοφροσύνη, ότι αν ο κάθε Μητροπολίτης εξανάγκαζε τους ιερείς να υπογράψουν δήλωση στη Μητροπολή του από κήρυξη του μασονισμού, τότε θα βλέπατε ότι θα υπήρχαν ιερείς που δεν θα υπέγραφαν και θα αποκαλύπτουν το. Αυτό είναι η αρχή. Να είστε βέβαιος για αυτό που λέω, γιατί γνωρίζω ότι σε μια τέτοια δοκιμασία οι ιερείς τέκτορες δεν θα μπορούσαν να προσυπογράψουν μια τέτοια άρνηση και δήλωση. Αυτό έτσι σαν προτροπή για αυτούς τους Μητροπολίτες τουλάχιστον που θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα της Μητροπόλεως τους. Κύριε Κουντρομπέλη, μάλιστα. Όσοι αντέχουν στην κόλαση ας γίνονται μασόνοι. Εμείς δεν αντέχουμε στην κόλαση και θα αγωνιζόμαστε να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Αν αντέχουν αυτοί στην κόλαση, με γεια τους και με χαρά τους. Δημοκρατία έχουμε, όσοι θέλουν να πάνε παράδεισο και όσοι θέλουν να πάνε κόλαση. Μάλιστα. Θέλω και ένα άλλο θέμα να συζητήσουμε μέχρι το δελτίο ίσως, αν μπορέσουμε, να δούμε αν μπορέσουμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που έχουμε να αναπτύξουμε απόψε. Θέλω, αν θέλετε να σχολιάσετε, θέλω να σχολιάσουμε και λίγο μια και θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ, την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με θέμα. Για τους τρεις Μητροπολίτες. Έτσι, θέλω μια άποψη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά. Θα υπό ό,τι έγραψε ο τύπος. Είχε βγει η απόφαση σε αυτή προκαιρού και καθαρογραφόταν επί μήνες καθαρογραφόταν και δημοσιεύτηκε αυτές τις ημέρες. Τι έγραψε ο τύπος. Γιατί ο τύπος ήξερε τον προτέρων για είναι η απόφαση. Ότι με αυτή την απόφαση το Συμβούλιο Επικρατείας κατά την πλειοψηφία του αρνήθηκε τον εαυτό του, ανέρεσε τον εαυτό του, αυτοεξευτελίστηκε. Είχε βγάλει 30 και πλέον πράξεις υπέρ των τριών και στο τέλος, για λόγους που καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, είναι ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Οι Εβραίοι και οι Έλληνες είναι οι εξυπνότεροι λαοί του κόσμου. Δεν τρώνε κουτόχορτο. Για λόγους σκοπιμότητας, το ομολόγησε ένας από τους συμβούλους, έβγαλε μια άδικη απόφαση στο τέλος και ανέτρεψε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις. Αυτό δεν λέγεται δικαιοσύνη. Το λέγεται κραυγαλαία αδικία. Αυτό δεν λέγεται οχυρό της δημοκρατίας. Αυτό λέγεται διάλυση της δημοκρατίας. Από τότε που η ανθρωπίνη δικαιοσύνη καταδίκασε το θεάνθρωπο και σταύρωσε το θεάνθρωπο, ενεκόλαψε ανεξίτηλο στίγμα στο πρόσωπό της. Λοιπόν, τέτοια δικαιοσύνη είναι εντός εισαγωγικών, δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη σε τέτοια δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχει και η δικαιοσύνη του Θεού. Ακουέτο ταύτα προπάντων ο κύριος Μποτόπουλος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι συνέπειες θα έχουμε. Τώρα θα εξευτελιστεί η πατρίδα μας σε τη συνεχεία στην Ευρώπη. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα. Ο Παύλος, όταν τον καταδίκαζαν οι αρχιερείς της πατρίδος του, προσέφυγε στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, που δεν ήταν Ισραηλίτης, δεν πίστευε στον αληθινό Θεό, ειδωλολάτρης ήταν, ή μάλλον θεοποιημένος αυτοκράτορας ήταν,
αλλά είχε περισσότερη δικαιοσύνη από τον Άννα και τον Καϊάφα. Εδώ υπερίσχυσαν οι Άννες και οι Καϊάφε και το κόμμα, το κυβερνών κόμμα, είμαι εναντίον όλων των κομμάτων. Όλα είναι κοσμικά, αλλά κρίνω αυτή τη στιγμή το κυβερνών κόμμα, διότι κυβερνών κόμμα, ορισμένα πρόσωπα, τα οποία ξέρω ο ελληνικός λαός, και κακοί αρχιερείς, γιατί έχουμε και καλούς αρχιερείς, και οι σύμβουλοι της επικρατείας κατά την πλειονότητα, ιδίως ο πρόεδρος, συνεφώνησαν, όπως συνεφώνησε το συνέδριο των Ιουδαίων, να καταδικάσουν τους τρεις εκλεκτούς Μητροπολίτες, να τους ανασταυρώσουν, ανασταυρώνοντες και παραδειγματίζοντες τον Υιόν του ανθρώπου. Έτσι λέγει η Αγία Γραφή. Και θα προσφύγουν οι άνθρωποι, όπως ο Παύλος προσέφυγε στην κρίση του Κέσαρος και είπε «Κέσαρα επικαλούμε» και πήγε στη Ρώμη να δικαστεί από τον Έρωνα. Έτσι και οι αντικούμενοι τρεις Μητροπολίτες θα προσφύγουν στην Ευρώπη να δικαστούν από τους ξένους, αφού εμείς οι Έλληνες αποδείξαμε ότι δεν έχουμε δικαιοσύνη και δεν έχουμε φιλότιμο. Να πω και μια άλλη συνέπεια. Κάθε άνθρωπος που έχει αξιοπρέπεια θα δυσκολεύεται, θα διστάζει ή μάλλον δεν θα δέχεται να γίνει κληρικός, διότι δεν θα τον υποστηρίζει η δικαιοσύνη. Θα επαφίεται στην αυθαιρεσία του προϊσταμένου του. Ένας δεσπότης από εδώ και πέρα θα είναι κάτω από την αυθαιρεσία του αρχιεπισκόπου. Εάν ο αρχιεπίσκοπος διαφωνεί σε κάτι μαζί του, αδίκως. Θα πει σε κηρύττω ακοινώνητον, δεν θα μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη της πατρίδος. Η δικαιοσύνη της πατρίδος, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, θα λέει δεν εισέρχομαι στα ζητήματα της Εκκλησίας. Αυτά λένε οι υποκριτές. Είναι τα interna corporis. Δεν είναι τα interna corporis αυτά. Δεν είναι τα δόγματα και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι θέματα καθαρός διοικητικά, θέματα καθαρός δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα λένε, είναι θέμα εσωτερικό της Εκκλησίας. Θα παρεμπλέβουν τα πράγματα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, και κάθε αρχιεπίσκοπος θα μπορεί να εκθρονίζει επισκόπους, κηρύσσοντας αυτούς ακοινωνήτους. Να τους πετάει κλωτσιδών έξω από την ιεραρχία. Και κάθε δεσπότης θα μπορεί να καταπατεί τον παπά αυθαιρέτως, να κάνει ό,τι θέλει. Και ο ταλέπορος ο παπάς δεν θα μπορεί να προσφύγει στην δικαιοσύνη της πατρίδος, γιατί δικαιοσύνη εκκλησιαστική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη εκκλησιαστική. Αυτά που λένε επισκοπικά, συνοδικά δικαστήρια είναι παροδία δικαιοσύνης, δεν είναι τίποτε. Ό,τι θέλουν κάνουν οι δεσποτάδες. Εκτός από τους ολίγους οι οποίοι έχουν συγκίνηση. Αλλά αυτοί δεν επικρατούν, διότι οι κακοί έχουν την πλειοψηφία. 55 σας είπα ψήφισαν Μητροπολίτη, ο οποίος κήρυξε ότι η πορνεία δεν είναι αμαρτία. Δεν ξέρω αν είδατε, κύριε. Όχι, είδα και σας προλαμβάνω, ξέρω τι θα πείτε. Παρουσιάστηκε ένα κανάλι των Αθηνών και κατηγορούσε ποιον, τον Άγιο Λαρίσης, τον θεολόγο. Ο οποίος Λαρίσης είναι όντως Άγιος, τον ξέρω. Αφιλάργυρος, ταπεινός, απλός. Όλο το μισθό του τον σκορπάει στους φτωχούς. Όταν αν πήγε στη Λάρισα εκ νέου, το προσκύνημα παρουσίαζε προηγουμένως το προσκύνημα των τεμών της Αγίας Παρασκευής. Το μεγάλο αυτό προσκύνημα παρουσίαζε πόσα έσοδα. Οι προηγούμενοι δύο Μητροπολίτες τι έσοδα παρουσίαζαν. Δεν το γνωρίζω το θέμα, για πέστε μας. Μπεκιάρης και ο Σεραφείμ. Οι προηγούμενοι δύο κακοί Μητροπολίτες. Τι έσοδα παρουσίαζαν. Ότι το έτος εισπράττει το προσκύνημα ένα 800 έως 2,5, 3, 4 το πολύ εκατομμύρια το έτος. Και όταν ανέλαβε ο τίμιος αυτός άνθρωπος που λέγεται θεολόγος, ο επίσκοπος Λαρίσης, πρωτού συμπληρωθεί έτος, το προσκύνημα ανακοίνωσε ότι συνεκέντρωσε πόσο χρηματικό ποσό, πόσα έσοδα. 70-75 εκατομμύρια. Πού πήγαιναν τα 70 εκατομμύρια, κύριε Κουτρουμπέλη?
Και βγήκε κι ένας παπάς του Ιερατικού Συνδέσμου και είπε ότι 100-200 οπαδούς λέει έχει στην Λάρισα ο θεολόγος. Δεν έχει 100-200, έχει όλους τους συγγυητούς χριστιανούς. Να ρωτήσω κάτι, κύριε. Έχει χιλιάδες χριστιανούς, γι' αυτό κάποτε όταν λειτουργούσε, όταν μαζέψαν στην γιορτή του Αγίου Αχιλίου που γίνονταν εκδηλώσεις, οι αντίχριστοι που κυβερνούν και υποστηρίζουν τους παρανόμους και όχι τους κανονικούς και νομίμους, οι αντίχριστοι που κυβερνούν μάζεψαν για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις χιλιάδες οπαδούς του θεολόγου να μην εισβάλλουν στο ναό που θα λειτουργούσε, που λειτουργήσε ο παράνομος Μητροπολίτης και όχι ο νόμιμος ο θεολόγος. Πόσους αστυνομικούς μάζεψαν? 2.500 με 3.000 αστυνομικούς από διάφορες πόλεις της Βορείου Ελλάδος μάζεψαν, στρατολόγησαν 2.500 με 3.000 αστυνομικούς να συγκρατήσουν τις χιλιάδες του λαού, των συγκινητών χριστιανών, για να μην εισβάλλουν μέσα στον Άγιο Αχίλιο και πετάξουν κλωτσιδών έξω τον παράνομο Μητροπολίτη που λειτουργούσε. Δεν υπάρχει και η κακή σύμβουλη της επικρατείας, και κάθε κακός θα δώσει λόγο στο Θεό, σε αυτόν που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, γιατί αυτοί που έχουν τα αξιώματα μέθησαν χωρίς κρασί, λέει ο Ισαΐας. Ωε αυτοί που μεθούν χωρίς κρασί. Αυτοί που μεθούν με το κρασί είναι λιγότερο αμαρτωλοί. Αυτοί που μεθούν χωρίς κρασί από τα αξιώματα και τις εξουσίες και την ψευτοδόξα, αλλημονώτος και τρεις αλλημονώτος, έτσι λέει η Αγία Γραφή, μέθησαν και έκαναν τον εαυτό τους ανώτερο από το Θεό. Υπάρχει Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, έφτιαξε τη γη, έφτιαξε τους ανθρώπους, έδωκε μυαλό, έδωκε συνείδηση, έδωκε νόμο έμφυτο, έδωκε νόμο γραπτό το Ευαγγέλιο και όρισε η μέρα που θα κρίνει και θα κριθεί και ο κύριος Μπουτόπουλος. Και ο κύριος Σεραφείμ θα κριθεί και όλοι οι κύριοι, και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Πάγκαλος και η Ιωσία Μιμή. Για να μην πει κανείς ότι εκφράζομαι πολιτικά, είμαι υπεράνω κομμάτων, απορρίπτω όλα τα κόμματα, διότι όλα είναι κοσμικά. Κανένα δεν υποστηρίζει την πίστη και τις ηθικές αρχές. Άφησαν την νεότητα να διαλυθεί, την πατρίδα μας να διαλυθεί. Λοιπόν, και λένε παχιά λόγια ότι δεν φοβούμαστε και έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς και τα λοιπά. Είμαστε υπεράνω κομμάτων, υποστηρίζουμε τις χριστιανικές αρχές και ελέγχουμε τα πρόσωπα τα οποία κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα μας. Και όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουμε, βρισκόμαστε σε δίλημα και δεν ξέρουμε να ψηφίσουμε όσοι πιστεύουμε στο Θεό και αγαπάμε την πατρίδα. Ψηφίζουμε δαίμονες με λιγότερα κέρατα. Κοιτάζουμε ποιοι δαίμονες έχουν λιγότερα κέρατα και τους προτιμούμε για να κάνουν λιγότερη ζημιά στην πατρίδα μας και στην εκκλησία μας. Θα περάσουμε και θα σας ρωτήσω μετά κάτι. Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και θα σας κάνω μια ερώτηση μετά. Να μπούμε στο Άγιο. Είμαι εδώ και πάλι μαζί. Κύριε Σιδρόπουλε, είχα μείνει στο σημείο που ήθελα να σας προβάλλω μια ερώτηση. Κατά ταπεινή μου άποψη, πολύ σημαντική, που κατά κόρον έχω δει ότι προπαγανδιστικά χρησιμοποιείται. Ξέρετε, η προπαγάνδα είναι λατινική λέξη, εφεύρεση του Πάπα για τους γεμόνας της Βασιλείας. Ποια είναι η προπαγάνδα, και υπό μορφή ερωτήσεως, χωρίς να αναλύσω περαιτέρω, διαπιστώνω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενική ιό, έτσι εκστρατεία και ορολογία που κατά κόρον χρησιμοποιείται. Όταν κάποιος κάνει ένσταση, αγώνα, ενώ είναι ορθόδοξος χριστιανός, αυτομάτως βαφτίζει το παδός. Δηλαδή, ενώ μέχρι πρότινος ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, μόλις πάνε να αγωνιστούν για κάτι το οποίο η ίδια η Εκκλησία τους δίνει το δικαίωμα, αυτομάτως βλέπουν οπαδοί του τάδε, οπαδοί του Σωτηρόπουλου, οπαδοί του τάδε, οπαδοί του τάδε. Αυτό το πράγμα είναι η χειρότερη προπαγάνδα. Θέλω να κάνετε ένα σχολιασμό, παρακαλώ. Ναι, είναι το θεωρώ οι ίδρυοι να λένε για τους αγωνιζομένους χριστιανούς, για τους χριστιανούς που αγωνίζονται για την πίστη και για τις χριστιανικές αρχές, τους συνειδητούς χριστιανούς, και διαμαρτύρονται για τις αντικανονικές πράξεις και σαν τις ορθόδοξες πράξεις
και τα αντορθόδοξα λόγια και τα αντορθόδοξα έργα. Και τους βαφτίζουν οπαδούς του Καντιώτη, οπαδούς του Σωτηρόπουλου, οπαδούς της Ζωής, οπαδούς του Σωτήρους, οπαδούς του Θεολόγου Λαρίσης, οπαδούς του Α και οπαδούς του Β. Ή οπαδούς του Ιερονίμου, Ιερονιμικούς και τα μέσα, αυτά. Από όλα τα μέσα. Ναι. Είναι μια δεινή ύβρις να ονομάζονται οι χριστιανοί οπαδοί του Α και του Β ανθρώπου. Είναι κακοήθεια θα έλεγα. Και το κάνουν επίτηδες για να μειώσουν την αξία του αγώνος τους. Οι συνειδητοί χριστιανοί, οι οποίοι αγωνίζονται για την πίστη τους και για τις αρχές της χριστιανικής ηθικής, για τους ιερούς κανόνας, για κάθε τι το ορθόδοξο, δεν είναι οπαδοί ούτε του Καντιώτη, ούτε τη ζωή, ούτε του Σωτήρους, ούτε του Σωτηρόπουλου, του Θεολόγου Λαρίζης, ούτε άλλου τινός. Είναι οπαδοί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αρχηγός της πίστεως. Είναι ακόλουθοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αρχηγός της πίστεως. Ο Παύλος δεν είπε ποτέ σε κανέναν ακολούθημη. Ο Πέτρος δεν είπε ακολούθημη. Ο Μωυσής δεν είπε ακολούθημη. Ο Ιησούς είπε ακολούθημη. Είμεθα ακόλουθοι οι οπαδοί του Ιησού, διότι ο Ιησούς είναι Θεός. Και είναι, επαναλαμβάνω, δεινή ύβρις και κακοήθεια που γίνεται επίτηδες για τη μείωση της αξίας του αγώνας των χριστιανών να χαρακτηρίζονται ως οπαδοί του Α και του Β και του Γ και του Δ. Μάλιστα. Είμαστε οπαδοί Ιησού Χριστού, ακόλουθοι Ιησού Χριστού, λάτρες του Ιησού Χριστού. Είμαστε χριστολάτρες. Και δεν είμαστε προσωπολήπτες και ανθρωπολάτρες. Και μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Φτάνουν στην κακοήθεια να λένε ότι ο Λαρίσης, είπε ένας παπάς που μίλησε από την τηλεόραση, ότι ο Λαρίσης έχει 100-200 οπαδούς, ενώ έχει χιλιάδες ανθρώπους που υπερασπίζουν το δίκαιο. Πιστούς κανένα. Και αν δεν ήταν ο Λαρίσης και ήταν κάποιος άλλος στη θέση του Λαρίσης, νόμιμος και τίμιος και κανονικός επίσκοπος, και εκείνον θα υπεστήριζαν. Δεν γίνεται ο αγώνας για πρόσωπα, ούτε για καρέκλες. Γίνεται για αρχές δικαιοσύνης. Γίνεται για την κατήσχυση των ιερών κανόνων και για να μην κατησχίσει και θριαμβεύσει το κακό και η μασονία. Λοιπόν, και έφτασε αυτός ο παπάς στην κακοήθεια να λέει ότι έχει 100-200 οπαδούς και τους πληρώνει, λέει, 10.000 δραχμές τον καθένα και τους ταΐζει και λοιπά για να φωνάζουν υπέρ αυτού. Υπάρχει πλέον τελεία ανέδεια και ανεσχυντία σε αυτόν τον τόπο. Επαναλαμβάνω ότι έχω το μεγάλο φόβο, να μην πω τη βεβαιότητα, ότι ο Θεός θα μας παιδαγωγήσει πάλι δια των αιωνίων παιδαγωγών μας των Τούρκων, διότι λεγόμαστε Έλληνες και καταντήσαμε ανθέλληνες και λεγόμαστε χριστιανοί και καταντήσαμε αχριστιανοί και ορισμένοι αντίχριστοι. Λοιπόν, δεν έχουμε φιλότιμο ελληνικό και χριστιανικό. Όταν βγαίνουν στο γυαλί και λένε τόσο μεγάλα ψεύδι για έναν όντως Άγιον όπως είναι ο Λαρίσης ή για ένα όντως ενάρετο πρόσωπο όπως είναι ο Νικόδημος Αττικής και για ένα όντως ενάρετο και φιλάνθρωπο όπως είναι ο Θεσσαλιώτερος Κωνσταντίνος, όταν τους πολεμούν αυτούς τους ανθρώπους θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Θα μας τιμωρήσει ο Θεός, διότι τους γνωρίζω προσωπικώς, γνωρίζω τη διαγωγή τους, τα έργα τους, αναγνωρίζω ακόμη και οι εχθροί τους ότι έχουν δίκιο και ότι είναι τίμιοι άνθρωποι, ηθικοί κλπ. Αλλά τους πολεμούν διότι υπάρχουν φαύλοι και φαυλοκράτες μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πολιτεία και μέσα στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Φαυλοκράτες. Ξέρετε τώρα γιατί βγήκε αυτή η απόφαση εναντίον των τριών που με την οποία ανέτρεψε το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας τον εαυτό του και αυτοεξευτελίστηκε και αναγκάζει τώρα τους τρεις Μητροπολίτες να καταφύγουν στην Ευρώπη να ζητήσουν το δικαίωμα τους.
διότι ο Λαρίσης Θεολόγος και ο Νικόδημος Αττικής είχαν πολεμήσει τη Μασονία παλαιότερα και οι Μασόνοι όμωσαν εκδίκηση και είχαν πει σε αριστοκρατικό σαλόνι των Αθηνών, λοιπόν, είχαν πει ότι εμείς θα τους εκδικηθούμε. Μάλιστα. Αυτό το γνωρίζετε. Υπερίσχυσε η Μασονία. Μάλιστα. Μάλιστα. Από εσάς, τα ακούω για πρώτη φορά. Οι καλοί επίσκοποι που είναι 20-25 στην Ελλάδα πρέπει να συγκεντρωθούν για να σκεφτούν τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Να σωθεί ο τόπος. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε μια σύντομη ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κύριου Στυλιανού. Μη λες κύριου Στυλιανού. Δεν είναι κύριος. Για λόγους διοντολογίας. Όχι, δεν είναι, είναι υποχρεωμένοι. Να μη λες κυρίου, διότι ειδικός για αυτόν, διότι αυτός υποστηρίζει ότι είναι κτίνος, ότι κατάγεται από τον Πίθηκο. Και ποτέ για κτίνη δεν λέμε ο κύριος Πίθηκος, ο κύριος Λύκος, ο κύριος Λέων. Λοιπόν, θα λες του Στυλιανού, του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας. Παρακάτω. Να ακούσουμε λοιπόν ένα σύντομο απόσπασμα μιας ομιλίας. Να ξέρω, μαγνητοφωνημένη βέβαια. Και θα ήθελα σήμερα ήδη, έχει περάσει η ώρα, επειδή θα έχω και τη χαρά να σας φιλοξενήσω και άλλη φορά, το θέμα του Αγίου Πνεύματος επειδή είναι μεγάλο, να δώσουμε γραμμή, θα τα αναπτύξουμε. Θα το αναβάλουμε για άλλες εκπομπές, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ένα τεράστιο θέμα, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ασφαλώς, κύριε Κουτουρπέλη. Την ένταση δεν νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν, να... η ένταση σε αυτή είναι καλή, ξέρετε τι λέει η Αποκάλυψη. Όσο επιτείνεται το κακό, έτσι και τόσο πρέπει να επιτείνεται και ακόμη περισσότερο το αγαθό. Έχουμε επίταση του κακού, να έχουμε και επίταση του αγαθού. Ο ρυπαρός ρυπαρευτεί το αίτη και ο άδικος αδικησά το αίτη, κύριε Μποτόπουλε, αλλά και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Πού καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα ο άδικος άνθρωπος να ακούσουμε και ο απνευμάτιστος. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Προτού ακούσουμε όμως, κύριε Κουτρουμπέλη, πως τους αγαπητούς τηλεθεατάς είχαμε υποσχεθεί, επειδή μερικοί το ζήτησαν, να παρουσιάζουμε στις εκπομπές ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι όντως ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είπε φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες για τον Χριστό, για την Ορθοδοξία, για την Αγία Γραφή, για τον άνθρωπο. Στην προηγουμένη εκπομπή δείξαμε το περιοδικό που έγραψε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ατελής και αμαρτωλός. Το δείξαμε στην προηγουμένη εκπομπή. Το περιοδικό του Αυστραλίας που έγραψε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ατελής και αμαρτωλός. Τώρα, τι είδος αμαρτωλός ήταν ο Χριστός κατά τον Αυστραλίας, θα το ακούσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές από την συντομοτάτη ομιλία που έκαμε από ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Αυστραλίας. Είναι μαγνητοφωνημένη η ομιλία και θα προσέξετε, αγαπητοί τηλεθεατές, και θα ακούσετε τις εξής φράσεις για το έργο του Καζαντζάκη, ο τελευταίος πειρασμός που παρουσιάζει τον Χριστό ως πόρνο, δαιμονισμένο, ως φόρο κλπ. Θα ακούσετε αυτές τις φράσεις, σας τις λέω εκ των προτέρων, τις είπα και στην προηγουμένη εκπομπή και θα προσέξετε να τις ακούσετε και από το στόμα του. Ότι το έργο αυτό του Καζαντζάκη, ο τελευταίος δηλαδή πειρασμός, το βλασφημότατο και χιδεότατο αυτό έργο, το εσχρότατο, το διάβασα, λέγει ο Αυστραλίας, δεν μου προκάλεσε αγανάκτηση, δεν με σκανδάλισε, αντίθετα μου προκάλεσε έντονη εντύπωση. Είναι ένα ζωντανό, πολύ ζωντανό κείμενο που παρουσιάζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ότι ο Χριστός δηλαδή ως άνθρωπος ήταν, όπως τον περιγράφω, Καζαντζάκης, πόρνος, δαιμονισμένος, έως φόρος κτλ. Θα τα ακούσετε με τα αυτιά σας αυτές τις φράσεις του Αυστραλίας για το έργο του Καζαντζάκη. Να προχωρήσουμε στο ηχητικό ντοκουμέντο. Φυσικά ήταν ότι και να πούμε ότι αν δει κανείς το ίδιο το φιλμ, το Επίμαχο, δεν έχει το δικαίωμα να κάνει καμιά αξιολογική κρίση. Και η Εκκλησία, η Χριστιανική, ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, νομίζω,
μάλιστα για το λόγο ότι το φιλμ βασίζεται σε ένα Έλληνα συγγραφέα, τον Νίκο Καζαντζάκη. Το κείμενο όμως του Καζαντζάκη, το βιβλίο του Καζαντζάκη, ο τελευταίος πειρασμός, είναι άλλο πράγμα και ασφαλώς άλλο πράγμα το φιλμ που μπορεί να έκαμε ο Σκορτσέζε. Εγώ δεν θα τολμούσα να πω τίποτε για το φιλμ εάν δεν μου δοθεί η ευκαιρία να το δω. Και ασφαλώς τότε θα έχω να μιλήσω για το φιλμ. Αυτή τη στιγμή για το βιβλίο του Καζαντζάκη μπορώ να πω, το βιβλίο που λέγεται «Ο τελευταίος πειρασμός», ότι το διάβασα πριν χρόνια βέβαια, δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ λεπτομέρειες, θυμάμαι όμως την έντονη εντύπωση που μου είχε κάνει σαν ένα ζωντανό, πολύ ζωντανό κείμενο, σαν ένα κείμενο που προβληματίζει, αλλά που δεν σκανδαλίζει. Εμένα δεν με είχε σκανδαλίσει το κείμενο αυτό. Δεν με είχε σκανδαλίσει, παρόλο που ήμουν αφηρητής θεολογίας. Διότι έβλεπα ότι ο Καζαντζάκης προσπαθούσε να δείξει την τελείως ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ότι ο Χριστός δεν ήταν ένα παραμύθι, μια ιδέα. Ήτανε μια πραγματικότητα ιστορική. Έζησε ο Χριστός ανάμεσα στους ανθρώπους. Επομένως, εγώ το έβλεπα σαν θεολόγος, σαν χριστιανός, το έβλεπα αυτό το κείμενο σαν μια προσπάθεια ενός σύγχρονου ανθρώπου να πολεμήσει τον δοκιτισμό. Οι δοκίτες ήταν αυτοί στην Αρχαία Εκκλησία που αρνήθηκαν την ιστορική πραγματικότητα του Χριστού. Είπαν, δεν έζησε ποτέ μεταξύ των ανθρώπων ένα πρόσωπο να λεγόταν Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι παραμύθια των Εβραίων, της όψιμης εβραϊκής κοινότητας, οι οποίοι έχοντας την νοσταλγία να δει ένα Μεσσία, φαντάστηκε ότι έζησε ο Μεσσίας. Λοιπόν, η Εκκλησία κατεδίκασε την αίρεση των δοκιτών. Επομένως ο Καζαντζάκης, περιγράφοντας την ιστορικότητα του Χριστού, περιγράφοντας ένα ανθρώπινο Χριστό, ακόμα μέχρι το σημείο να πειράζεται, να σκανδαλίζεται, περιέγραφε την αλήθεια της ενσαρκώσεως. Φυσικά, διαφορετικά θα τα έγραφε ένα θεολόγος. Διαφορετικά θα έγραφε ένας πιστός που ήθελε να κάνει μάθημα ορθόδοξο. Η κατήχηση, η θεολογία. Ο Καζαντζάκης δεν έκανε θεολογία ούτε κατήχηση, έκανε τέχνη. Και κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις εικόνες του, τα δικά του μέσα, για να δώσει το μήνυμά του. Λοιπόν, δεν με σκανδάλισε το βιβλίο του Καζαντζάκη. Δεν με σκανδάλισε, με προβλημάτισε. Σκέφτηκα γιατί το λέει αυτό έτσι. Και μπορώ να μιλήσω εκτενέστερα όταν θα έρθει η ώρα και να γράψω για αυτό το θέμα, ώστε να διαφωτιστούν οι πιστοί και να μην παίρνουν έτοιμες αποφάσεις ή έτοιμα συνθήματα και να παρουσιάζονται ότι ενεργούν μεσαιωνικά. Επαναλαμβάνω, το φιλμ δεν το είδα. Το φιλμ μπορεί να είναι πράγματι επικίνδυνο και να πρέπει να το καταδικάσουμε. Το βιβλίο όμως μπορώ να το κρίνω και μπορώ να έχω τη γνώμη μου όποτε μου ζητηθεί. Πρέπει να πω παράλληλα, ενώ του Καζαντζάκη το βιβλίο δεν με σκανδάλισε, δεν με έκαμε να αγανακτήσω, με έχουν κάνει να αγανακτήσω και με έχουν σκανδαλίσει, βιβλία θεολόγων και επισκόπων καμιά φορά του δυτικού κόσμου, όπως είναι τα γνωστά κείμενα που έκαναν σ' άλλο στη Δύση, Αγγλικανών παραδείγματα επισκόπων, οι οποίοι αρνούνται την ιστορικότητα του Χριστού. Και όμως είναι επίσκοποι και ζουν μέσα στην Εκκλησία. Αυτά θα πρέπει περισσότερο να καταδικάσουμε και να αρνηθούμε, και όχι να δημιουργούμε τεράστιο σ' άλλο καμιά φορά, όταν ένας καλλιτέχνης χρησιμοποιήσει έστω ακόμη και προβληματικές μεθόδους για να φέρει το μήνυμά του στο σύγχρονο κόσμο. Ιδιαίτερα η εποχή μας που είναι πλουραλιστική εποχή, νομίζω ότι πρέπει να διδάξει τους χριστιανούς όχι να ανέχονται ανεπίτρεπτα πράγματα, αλλά να κατανοούν πιο ανοιχτόψυχα, πιο ανοιχτόκαρδα, πιο ευρύτερα, να κατανοούν τα μηνύματα των καιρών και τις προσπάθειες του κάθε ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπο. Ο καλλιτέχνης έχει και αυτός τις ελευθερίες του για τις οποίες αγωνίζεται. Έχει την αγωνία του, έχει την επιθυμία του να περάσει ένα μήνυμα στους συνανθρώπους του. Λοιπόν, ας δούμε ποια είναι η θέληση, ποια ήταν η επιθυμία, ποιο ήταν το φρόνημά του, ποια ήταν η προσπάθειά του. Όχι τόσο πολύ το αποτέλεσμα, τι ήταν η πρόθεσή του. Τι ήθελε να κάνει, να δούμε πιο πολύ, όχι το τι τελικά έκανε. Διότι αν το κρίνουμε το κάθε έργο από τα αποτελέσματα του μόνο και όχι από την πρόθεση, τότε δεν κρίνουμε χριστιανικά. Αυτά έχω να πω εκ του παρόντος και επιφυλάσσω να πω περισσότερα όταν το φιλμ έρθει, όταν παίζεται και όταν το δει κόσμος, και πρέπει πλέον να πάρω υπεύθυνα τη θέση μου ως επίσκοπος μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστώ.
Αγαπητοί τηλεθεατέ, ακούσατε τον ίδιο τον Στυλιανό Αυστραλίας, ο οποίος είπε ότι το έργο του Καζαζάκη «Ο τελευταίος πειρασμός», το έργο δηλαδή που παρουσιάζει τον Χριστό ως πόρνο, με δαιμόνιο πορνείας, ως εωσφόρου κλπ, που διαθέτει 70 σελίδες για να ιδρύσει χιδέα τον Χριστό, αυτό το έργο το διάβασε, δεν τον σκανδάλισε, δεν τον προκάλεσε αγανάκτηση, αντίθετα τον προκάλεσε έντονη εντύπωση. Είναι ένα ζωντανό κείμενο που παρουσιάζει την τελείως ανθρώπινη φύση του Χριστού, ότι ο Χριστός δηλαδή ως άνθρωπος ήταν όπως τον παρουσιάζει ο Καζαντζάκης, και ότι ένας λογοτέχνης έχει δηλαδή το δικαίωμα να παρουσιάζει τον Χριστό όπως θέλει, ως πόρνο, ως εωσφόρο. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν, σύμφωνα με τα λόγια του ιδίου του Αυστραλίας, έχω και εγώ το δικαίωμα να μιλήσω λογοτεχνικά αυτή τη στιγμή και να υπω ότι ο Αυστραλίας είναι πόρνος, είναι μοιχός, είναι εωσφόρος. Έχω τέτοιο δικαίωμα. Και ένας άνθρωπος μπορεί να είναι και πόρνος και μοιχός και βλάσφημος και παλιάνθρωπος και οτιδήποτε. Αλλά ο Χριστός είναι ο Άγιος των Αγίων. Και κανένας λογοτέχνης δεν έχει το δικαίωμα να τον βρίζει. Κατά τον Καζαντζάκη δίνει μήνυμα, λέει. Κατά τον Αυστραλίας δίνει ένα μήνυμα ο Καζαντζάκης, λέει. Περνάει ένα μήνυμα. Και μάλιστα μας επαινεί το έργο ότι με το να παρουσιάζει τον Χριστό ο Καζαντζάκης όπως τον παρουσιάζει, σαν πόρνο και λοιπά δηλαδή, δείχνει ότι ήταν ιστορικό πρόσωπο, πραγματικό πρόσωπο και δεν ήταν μύθος. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι και αυτός ο Αυστραλίας πρέπει να πούμε ότι είναι αμαρτωλός, είναι ανήθικος, γιατί άμα πούμε ότι δεν είναι αμαρτωλός και δεν είναι ανήθικος, μπορεί να νομίσει κανείς ότι είναι παραμύθι, δεν υπάρχει ο Αυστραλίας. Ώστε πρέπει ένα πρόσωπο να το κατηγορήσουμε ότι είναι πόρνος και λοιπά, για να πούμε ότι είναι πραγματικό πρόσωπο και όχι μύθος, όπως θα έλεγαν οι δοκίτες. Ντροπή. Και στον τρόπο να περάσουμε στις διαφημιστικά μηνύματα, θα σας κάνω ερωτήσεις, θα πω κάποια πράγματα, να περάσουμε στις διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε και το ίδιο θέμα αμέσως μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Σε λίγα λεπτά μετά μια ερώτηση. Αφού ολοκληρώσουμε το θέμα, θα περάσουμε σε γραμμές. Κύριε Σωτηρόπουλε, συγχωρέστε με, κατανοώ την έντασή σας, είναι μια ιερή αγανάκτηση, αλλά θα ήθελα έτσι να ηρεμήσουμε λιγάκι, γιατί δεν θέλω να σας αδικήσω, καταλαβαίνω την έξαρση αυτή που υπάρχει, την ψυχική, αλλά για να μπορέσουμε να δώσουμε και στον κόσμο και την άλλη διάσταση και σε αυτούς τους κακοποιητούς ή τους δυσκολόπιστους, θα έλεγα, που θέλουν την ηρεμία και την επικοινωνία μέσα από την ηρεμία. Κύριε Κοντρομπέλη, θα απαντήσω με το λόγο ενός Αγίου Επισκόπου των ημερών μας, του Αγιωτέρου Επισκόπου των ημερών μας. Όταν μέσα στη Σύνοδο εξέφρασε οργή και αγανάκτηση για φρικτά πράγματα που συμβαίνουν και του είπαν οι ιεράρχες, κακοί ιεράρχες, φαύλοι, θέλουμε ηρεμία, ξέρετε τι τους είπε? Αν θέλετε ηρεμία, να πάτε να κατοικήσετε στα νεκροταφεία, εκεί υπάρχει ηρεμία. Εδώ υπάρχει αγώνας και πόλεμος, και όταν υπάρχει αγώνας και πόλεμος δεν υπάρχει ηρεμία. Λοιπόν, όταν είμαστε απαθείς ενώπιον φρικτών βλασφημιών κατά του Χριστού και κατά της πίστεως και κατά της γραφής και κατά της ανθρωπίνης φύσεως, όταν δεν ταρασόμεθα ακούντος τόσο φρικτές βλασφημίες, σημαίνει ότι είμαστε ανέστητοι, σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον Χριστό, σημαίνει ότι δεν είμαστε άνθρωποι. Να χρησιμοποιήσω έκφραση του Αριστοτέλους, σημαίνει ότι είμαστε φαύλοι. Μόνο οι φαύλοι δεν ταράσσονται όταν ακούν ότι ο Χριστός είναι όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης, πόρνος και δαιμονισμένος και εωσφόρος και τα τι αυτά. Μάλιστα. Ο Παύλος, που είναι ο μεγαλύτερος Απόστολος, για ανθρώπους οι οποίοι δεν αγαπούν τον Χριστό, δεν αγαπούν απλώς, όχι υβρίζουν τον Χριστό, για ανθρώπους που δεν αγαπούν τον Χριστό, εξαπέλυσε κεραυνό και είπε «Ή της ου φιλή Κύριον Ιησούν Χριστόν ή το ανάθεμα». Όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό και δεν τον αγαπάει θερμά, εννοούσε, να είναι αναθεματισμένος, καταραμένος.
Και όποιος βλαστημάει το Χριστό σαν τον Καζαντζάκη να είναι χίλιες φορές ανάθεμα. Έχουμε ένα περαστικό, θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Έκλεισε. Λοιπόν, έκλεισε όπως θα περιμένει, ίσως να είναι πολύ μακριά. Λοιπόν, ακούστε, διεπίστωσα έναν ελιγμό του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ήταν αντιφατικός και θέλω, για να μην περάσει παρατήρητο, και κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι δικαιολογημένα, πέρα από αυτό το οποίο εσείς εξηγήσατε στα όσα αναφέρθηκε για την τέχνη και για αυτόν ο οποίος δημιουργεί τέχνη, λέει, όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός, προσέξτε εδώ πέρα, υπάρχει πολύ μεγάλη διαστροφή και πλεφτάνει. Θα τα πω όπως τα άκουσα. Όποιος δεν πιστεύει στην ιστορικότητα ως πρόσωπο του Χριστού, πέφτει στην αίρεση αυτή την οποία ανέφερε, πώς την είπε? Του δοκιτισμού. Του δοκιτισμού, την ήξερα. Λοιπόν, μα... Οι δοκίτες έλεγαν ότι ο Χριστός δεν είναι πραγματικός άνθρωπος. Ναι, μισό λεπτό. Ο Αυστραλίας λέει ότι ο Καζαντζάκης, με το να παρουσιάζει τον Χριστό όπως τον παρουσιάζει, ως πόρνο δηλαδή και τα λοιπά, αποδεικνύει ότι είναι πραγματικός άνθρωπος. Δηλαδή για τον Αυστραλίας, μας προσέφερε και υπηρεσία ο Καζαντζάκης που είπε ότι ο Χριστός ήταν πόρνος, διότι αυτό αποδεικνύει ότι είναι πραγματικός άνθρωπος. Πρέπει να είναι κανείς πόρνος δηλαδή για να είναι πραγματικός άνθρωπος. Εδώ, αυτό θέλω να πω, ότι προσέξτε, απ' τη μία θέτει ως έτσι αντιπαράθεση μια αίρεση και κρυμμένη και σοφιστικά κατεγνωσμένη. Πράγματα. Και κρυμμένη, θέλω να το αναλύσω αυτό, συγχωρέστε με. Και κρυμμένη και κατεγνωσμένη, να δώσει έμφαση πλέον απ' την άλλη, προσπαθεί με μια λέξη που λέγεται ιστορία, να δώσει έμφαση ως ιστορικό πρόσωπο στο πρόσωπο του Καζαντζάκη. Για να είναι κάποιος ιστορικός, έτσι, θα πρέπει να είναι σύγχρονος και να καταγράψει όπως πραγματικά ήταν η ζωή του συγκεκριμένου ιστορικού προσώπου. Πολύ ωραία η παρατήρηση. Λοιπόν, αυτός τι κάνει, Κουτρουμπέλη. Βάζει το ιστορικός, προσέξτε, είναι διαστρέβλωση. Πολύ ωραία η σκέψη σας. Λοιπόν, βάζει το ιστορικός, ταυτόχρονα βάζει ως σε κρίση κάποια αίρεση η οποία είναι και κρυμμένη και κατεγνωσμένη, για να δικαιολογήσει και ως ιστορικό, αλλά και ως δογματικά και κρυμμένο αυτόν που κατσαδιάζει τον Καζαντζάκη. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση σε όλα τα οποία προηγουμένως αναφέρεται. Αυτό είναι λογοπαίγνιο, εσχρουτάτου βαθμού, κατά τη δική μου κρίση. Και ξέρετε, περνάει στα ψηλά. Όταν τον ακούς στην κασέτα, νομίζεις ότι έχει δίκιο. Δηλαδή, ο άνθρωπος τη λέει, ένα ιστορικό πρόσωπο που καταγράφει. Μα ο Καζαντζάκης ούτε σύγχρονος ιστορικός ήταν. Πρώτον. Δεύτερον, η ιστορική ανάλυση ενός προσώπου είναι ενός ανθρώπου που ζει και παρακολουθεί. Άμα πούμε την κύριο Ανάβαση, ξέρουμε γιατί έγραφε ο συγκεκριμένος ιστορικός, τα γεγονότα μας εξωτερικά. Εδώ πέρα δεν έχουμε μια καταγραφή της ιστορικότητας της ζωής του Χριστού, αλλά μια έχουμε εις περαστικό. Την ιστορία του Χριστού έγραψαν οι Ευαγγελιστές. Να περάσουμε το περαστικό, παρακαλώ. Κύριε Κουτρουμπέλη. Μάλιστα. Στο βιβλίο του πατρός Παϊσίου, από κορυφαία τηλεφωνώ. Μάλιστα, βέστε καλά. Αναφέρεται ότι η δαιμόνια στη Σουρωτή είπε να μην λέτε ονόματα χριστιανικά, να φωνάζετε Καζαντζάκη, Καζαντζάκη τηλεφωνάζετε. Ο Καζαντζάκης είναι η προσωποποίηση του Σατανά. Το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα. Εγώ γνωρίζω, δεν ξέρω αν το ξέρετε κι εσείς, ο Καζαντζάκης ήταν πολύ επηρεασμένος από την Νιτσαϊκή θεωρία και μάλιστα έχουν γίνει και ανάλογες. Ανάλογη διατροφή και είναι ολόκληρο το Καζαντζάκης. Ήταν σχρός, ήταν ανώμαλος σύμφωνα με επιστολές οι οποίες γράφησαν στον τύπο των Αθηνών. Είχε ανώμαλες σχέσεις με ένα παπά της Αμερικής. Τα έχουμε γράψει αυτά και στα περιοδικά δεν μας. Δεν το γνωρίζω, εγώ γνωρίζω άλλα πράγματα στο φιλοσοφικό. Αλλά χίλιες φορές να είναι ανώμαλος σήμερα ένας άνθρωπος, εάν είναι ιδρυστής του Χριστού και της πίστης και της χριστιανικής ηθικής, είναι ευπρόσδεκτος στους από τους λογοτέχνες και από τα μέσα της δημοσιότητος και από πολιτικούς και του κάνουν και στεφάνι. Η διαστροφή έχει βαφτιστεί τέχνη και σήμερα. Και του κάνουν και η στεφάνι. Η διαστροφή, κύριε Σεντρόπουλε, έχει βαφτιστεί λοιπόν, τέχνη σήμερα. Ακριβώς, και καλλιτεχνία και λογοτεχνία. Λοιπόν, θα σας πω τι είπε κάποτε για τον Καζαντζάκη ένας πνευματώδης επίσκοπος. Έχουμε γραμμή, θέλετε να το πείτε μετά, να δούμε. Καλώς. Επειδή παίρνουν και περαστικά, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν έχω μπροστά μου τη τηλεόραση να σας βλέπω κιόλας, γιατί αλλού είναι το τηλέφωνο, αλλού είναι η τηλεόραση. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Δεν σας ακούμε πρώτα απ' όλα πολύ καλά, κύριε Κουτρουμπέλη. Από πού παίρνετε? Από Αγρίνιο. Μάλιστα. Δεν σας ακούμε. Ήθελα βέβαια να παρέμβω στην εκπομπή, γιατί ακούω τον κύριο Σωτηρόπουλο πολλές φορές
Και ειλικρινά καταλαβαίνω την πίκρα του, η οποία είναι πάρα πολύ βαθιά και πάρα πολύ μεγάλη. Από αυτά που μας έχει πει τον καταλαβαίνω πάρα πολύ. Θέλω όμως να του πω ένα πράγμα. Ότι ο κάθε χριστιανός στην εκκλησία που πηγαίνει, δεν πηγαίνει ούτε για τον παπά, ούτε για τον δεσπότη, ούτε για τίποτα. Πηγαίνει γιατί έχει ανάγκη να προσευχηθεί. Και αυτοί που πάνε και κοινωνάνε και το όλος ο κόσμος που μπαίνει μέσα στην εκκλησία, δεν πάνε ποτέ για αυτούς. Λίγο πολύ τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τώρα μιλάτε για τον Καζαντζάκη. Και αυτό ο κόσμος το γνωρίζει. Εδώ εμείς έχουμε κάνει μάχες όταν ήρθε το έργο να προβληθεί εδώ στο Αγρίνιο για το, για το έργο του Καζαντζάκη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι φοβερός ρήτορας, αντί να κάθεται να κάνει όλο αυτό το σχόλιο για αυτούς τους ανθρώπους που δεν αξίζει τον κόπο κανένας να τους πιάνει στο στόμα του. Θα ήθελα να μας πει ορισμένα πράγματα. Ακόμη και για τα θαύματα του Χριστού που τα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο και δεν γνωρίζουν θρησκευτικά. Να μας πει για διάφορα άλλα πράγματα. Έχει ο άνθρωπος αυτός είναι πηγή λόγου. Δηλαδή ο λόγος του είναι άλλο πράγμα. Θα μπορούσε να μας πει χίλια δύο πράγματα. Αντί να κάθεται να μας σχολιάζει τι είπε ο Αυστραλίας, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Δεν τους ξέρουμε κύριε Κουτρουμπέλη. Τους ξέρουμε. Να πω κάτι πάνω σε αυτό και θα απαντήσει ο κ. Σωτηρόπουλος. Ναι, ναι. Τα ποινή μου άποψη, επειδή έρχομαι σε επικοινωνία με πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να εκμεταλλευόμεθα εις βάθος με την καλή έννοια ναι. έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στοιχεία να μας εμπλουτίσει και να μας διαφωτίσει. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Ως θεολόγος ναι. και γνωρίζοντας σήμερα την προπαγάνδα και τα αρνητικά ρεύματα της εποχής, ναι. αν δεν απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής, ναι. στην εσκεμμένη προπαγάνδα μαζικά που γίνεται, παράλληλα νομιμοποιημένος μέσα από αυτά που οι πατέρες επιβάλλουν ως ορθόδοξος θεολόγος και συμπεριφορά απέναντι στον κόσμο που θέλει να διαφωτίσει, ναι. νομίζω ότι θα θεωρηθεί ως σιωπηλή ναι. συμφωνία Καταλαβαίνω. Και προδοσία. Πιστεύω λοιπόν, θα απαντήσει και ο ίδιος, ναι, ναι. κατά τη δική μου άποψη, ναι. αυτό το κάνω και εγώ, διότι καμιά φορά καλά είναι τα θεολογικά θέματα να τα ευαθύνουμε και να τα αγγίζουμε, αλλά τρέχουν τα πράγματα με τέτοια ταχύτητα ναι. που είμαστε αναγκασμένοι και να τα παρακολουθούμε και συνεχώς να ενημερώνουμε και να απαντούμε σε συνεχείς προκλήσεις και προπαγάνδες. Ξέρετε κάτι κύριε Κουτρουμπέλη, τι παρακολουθώ εγώ τώρα εδώ που σας βλέπω, ας πούμε, και ακούω αυτά τα πράγματα όλα. Ειλικρινά πολλές φορές με αυτά που ακούω εξοργίζομαι τόσο πολύ, νευριάζω τόσο πολύ που μου έρχεται να κλείσω την τηλεόραση. Δηλαδή από αυτά που ακούω που λέει ο άνθρωπος. Πολλές φορές δηλαδή με κάνετε να αισθάνομαι μίζος για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν αξίζει τον κόπο, η αλήθεια είναι αυτή. Και άλλες φορές λέω πάλι, κοίταξε ο άνθρωπος πόσο πολύ αγανακτισμένος είναι, πόσα ξέρει, πόσα έχει να πει. Σαν και εμένα ξέρετε πόσος κόσμος σκέφτεται. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά αυτό θέλουν και αυτοί να σιωπήσουμε για να κάνουν πλέον τα έργα τους ανενόχλητοι πολύ περισσότερο από ό,τι τα κάνουν. Κοιτάξτε, εμείς τους περιφρονούμε με τη σιωπή μας. Πρώτα απ' όλα, μην έχουμε... τους ακολουθεί κανένας. Κυρία, πέστε μου. Δεν έχουμε δικαίωμα ναι. από τη γραφή ναι. και από το παράδειγμα των πατέρων της Εκκλησίας mm-hmm. να σιωπούμε όταν πρόσωπα και μάλιστα δημόσια και μάλιστα αξιωματούχοι της Εκκλησίας ναι. όπως είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ναι, ναι. γυμνεί την κεφαλή ναι. καθαρά και εξάστερα κηρύσσουν φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες ναι, ναι, ναι. και ταράσσουν τις συνειδήσεις των πιστών ανθρώπων. Το καταλαβαίνω. Εάν σιωπήσουμε είναι προδοσία αρχών, είναι προδοσία πίστεως και πηγαίνουμε κατευθείαν στα τρίσματα της κολάσεως. Κύριε... Αυτό είναι το πλέμμα της γραφής. Κύριε ως προς τα άλλα θέματα, τα θεολογικά, τα ναι. επικοδομητικά, ναι. να μιλάμε για θαύματα κλπ. Ναι, ναι. Μιλάμε και για αυτά τα πράγματα και περισσότερο μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Έχω κάνει χιλιάδες κηρύγματα, εκατοντάδες από αυτά κυκλοφορούν σε κασέτες. Ναι. Έχω γράψει πλήθος άρθρα, σχόλια, βιβλία έχω εγώ γράψει γνώριζα, επικοδομητικά, mm-hmm. πνευματικά, ναι. που τα διαβάζουν οι άνθρωποι και οικοδομούνται και ωφελούνται. Μάλιστα. Αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε και το ελεγκτικό στοιχείο σε ζητήματα δημοσίων σκανδάλων
αντικανονικών και αντορθοδόξων λόγων και πράξεων. Κύριε Σωτηρόπουλε, ακούστε να σας πω τώρα κάτι. Η αλήθεια είναι, εγώ σας, λίγο πολύ σας έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Είστε πολύ πικραμένος, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είμαι πικραμένος για προσωπικά ζητήματα. Όχι, δεν συζητάω για προσωπικά. Σας παρακαλώ να με ακούσετε σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, δεν Αυστραλίας είχα κανένα χωράφι, ξέρω εγώ, και ναι, μου το άρπαζε. Να ξέρετε, δεν θα μιλούσα καθόλου. Όχι, είσαστε πικραμένος και πικραμένος. Είμαι, δεν είναι προσωπικό μου το θέμα. Το είναι θέμα αρχών και πίστεως. Όταν υβρίζει τον Κύριό μας, έχετε δίκιο. Όταν υβρίζει την Αγία Γραφή και την ονομάζει μεγάλο παραμύθι, ναι, και όταν ο Πατριάρχης τον ονομάζει εκλεκτόν και δεν αποκλείει μας τον κάνει και Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, να μας τον προαγάγει περισσότερο, δυστυχώς. Τότε πρέπει να διαμαρτυρόμεθα και αν δεν διαμαρτυρόμεθα θα πέσει η οργή του Θεού επάνω μας. Πάντως, κοιτάξτε κύριε Σωτηρόπουλε, εσείς έχετε να δώσετε τόσα πολλά στον κόσμο. Έχετε όμως έχετε ένα χάρισμα το να βγαίνετε στην τηλεόραση και να μας λέτε ορισμένα πράγματα. Εάν μας πείτε άλλα πράγματα εκτός από αυτά, πιστεύετε... Όχι εκτός από αυτά, και τα άλλα και αυτά. Και αυτά, και το πρώτο καθήκον, ναι, λένε οι πατέρες, ναι, και η Γραφή το λέει, το πρώτο καθήκον μας είναι να υπερασπίζουμε την πίστη. Εγώ και πάντως... το δεύτερο είναι τα καλά έργα. Εγώ πάντως θα σας παρακολουθώ, όπως και αν το λέτε, αλλά δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές με κάνετε να συχαίνω με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι πολύ, ότι πως έχει γράψει πάρα πολλά για αυτούς. Πραγματικώς, κυρία μου, ναι, αυτό που λέτε είναι σωστό και στηρίζεται και στην Αγία Γραφή. Ναι. Αυτό το συχαίνομαι που είπατε, το λέει και ο ίδιος ο Θεός για τον εαυτό του. Ειλικρινά... Ότι βδελίσετε, δηλαδή συχαίνετε, ναι, ανθρώπους που τον υβρίζουν, ναι, και υβρίζουν τη διδασκαλία του, τις αληθιές του, συχαίνετε καζατζάκηδες και χαρκιανάκηδες. Κύριε Σωτηρόπουλε, ειλικρινά σας μιλάω έτσι μέσα από την καρδιά μου, για αυτούς τους ανθρώπους δεν θα ήθελα ούτε το όνομά τους να ακούω, αλλά ούτε όχι, είμαστε υποχρεωμένοι γιατί είναι δημόσια πρόσωπα. Εγώ πάντως πιστεύω σε εσάς και πιστεύω ότι έχετε να μας πείτε πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω να σας ακούσω. Λέμε, ναι, αν παρακολουθείτε τις εκπομπές, βεβαίως, κάνουμε πολλές και θα κάνουμε συν Θεό πολλές πνευματικές εκπομπές, ναι, αλλά θα χτυπήσουμε και τα σκάνδαλα, διότι είναι αρχή της Γραφής και των Πατέρων. Τα δημοσίως λεγόμενα. Εγώ ακούτε, λέω... ακούτε τι είπε ο Χρυσόστομος, ο πιο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας. Ναι. Τα δημοσίως λεγόμενα, ναι, και πρατώμενα και σκανδαλίζοντα των λαών, αυτά και δημοσίως ελέγχονται. Και γι' αυτό έγιναν τα άνω κάτω στην Εκκλησία, διότι ούτε ελέγχουμε ούτε ελεγχόμεθα. Κοιτάξτε. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος για να διορθωνόμαστε και να σωζόμαστε. Η Εκκλησία σήμερα όπως έχει καταντήσει είναι κράτος. Δεν έχει καταντήσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει καταντήσει. Οι άνθρωποι που έχουν καταντήσει μερικοί κακοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Ακριβώς. Όχι η Εκκλησία. Η ακριβώς. Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. Αγία είναι η Εκκλησία. Κλείνοντας γιατί υπάρχουν και άλλα. Οι κακοί εκπρόσωποι. Έχουμε και καλούς εκπροσώπους. Έχουμε 20-25 καλούς ιεράρχες, τιμίους ανθρώπους και έχουμε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες καλούς κληρικούς. Γι' αυτό το ξέρω. Πάντως, κλείνοντας, να είστε καλά, να σας ακούμε πάντα και πιστεύω ότι εσείς έχετε πάρα πολλά να μας πείτε. Θα λέγαμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, αλλά βλέπετε παρουσιάζονται έκτακτα πράγματα και μας έφαγαν την ώρα. Αλλά και αυτά που ελέγχθησαν είναι σοβαρά πράγματα. Να ρωτήσω κάτι και να κλείσετε, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές. Ναι, ναι. Μονολεκτικά μου απαντήστε μου. Πέστε μου. Ξέρετε πόσες χιλιάδες θεολόγους έχει η Ελλάδα? Όχι, κοιτάξτε, δεν θέλω να τους μάθω. 4.000. Ναι. 4.000 δεν διαμαρτύρονται, δεν ενίστανται, δεν καταγγέλουν, δεν διαφωτίζουν. Απλώς ομιλούν. Γιατί δεν τους ακούει ο κόσμος για να ωφεληθεί? Θέλω να πω ότι εάν δεν ομολογίζεις Χριστόν, δεν υπάρχει και η χάρις, διότι τους δουλοπρεπείς, τους συμβιβασμένους, τους κόλακες, ο Θεός τους δελίσσεται. Και όταν τίθεται πρωτίστως θέματα πίστεως, δεν πά να μιλάς για τον Χριστό, είσαι υποκριτής. Δεν μπορείς δηλαδή να χαϊδεύεις άνθρωπο που βλαστημά το Θεό και απ' την άλλη να έρχεσαι να θεολογείς και δίκιο να μιλάς περί μετανοίας και περί πίστεως. Έχετε δίκιο. Αυτός απάντηση. Κοιτάξτε όμως και ένα πράγμα. Κύριε Σωτηρόπουλε, μισό λεπτό να πω κάτι και να κλείσω και, ναι, θέλω να σας ακούσω μετά στο σχολείο σας. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Κοιτάξτε γύρω σας να δείτε όταν σε κάθε γιορτή, Κυριακές και εκείνα και τα άλλα, τι γίνεται από τους πιστούς της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο δεν θέλω να σας πω. Από εκεί και πέρα ο κόσμος και βλέπει
και ξέρει και ο τύπος τους χτυπάει και όλα τα γνωρίζει ο κόσμος. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο πολλοί βλάκες και δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Καθένας όμως είπατε πάει και είπατε ένα ωραίο λόγο, είπατε στην αρχή που τον είπα και εγώ στην προηγουμένη εκπομπή. Ότι στην εκκλησία, στους ναούς, δεν πηγαίνουμε για τις παπάδες, τους σκοτάδες, ούτε για τους κακούς, ούτε για τους καλούς. Πηγαίνουμε για τα μυστήρια της Εκκλησίας, γιατί για τη χάρη του Θεού, για τον Χριστό, για τη σωτηρία μας. Αυτό που είπατε το είπα. Λοιπόν. Ότι είναι παρήγορο σημείο, ότι παρόλα τα σκάνδαλα υπάρχει ακόμη το λίμα και θα υπάρχει και το εκλεκτό υπόλοιπο που πηγαίνει στην Εκκλησία. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση και σε αυτό που είπε ο κύριος Κοτρουμπέλης. Δεν έχω την μοναδικότητα ως θεολόγος που αγωνίζομαι για αρχές και για τις χριστιανικές και για την πίστη. Υπάρχουν, βέβαια, είμαστε 4.000 θεολόγοι. Αφορισμένοι πως είναι θεολόγοι. Αφορισμένος είμαι μόνο εγώ. Εγώ δεν μίλησα για το θεολόγιο. Αφορισμένοι πως είναι κάνει το θεολόγιο. Αφορισμένοι, κύριε Σωτηρόπουλε, αφορισμένοι σαν και εσάς σας υπάρχουν. Αφορισμένος είμαι μόνο εγώ. Εσείς να είστε καλά. Αλλά είναι τιμή μου τέτοιος αφορισμός. Αλλά υπάρχουν κι άλλοι όμως, θέλω να πω, θεολόγοι. Και αν αυτοί είναι τόσο άκρηκοι και λαϊκοί και κοινωνικοί. Υπάρχουν και άλλοι θεολόγοι, καλοί συνάδελφοι, εκλεκτοί, πιστοί άνθρωποι, οι οποίοι και κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, πολεμούν τις αιρέσεις, γράφουν. Δεν έχω την μοναδικότητα. Τη μοναδικότητα, όπως είπε ο κύριος Κουτρουμπέλης, την έχω ως αφορισμένος, διότι μιλάω ζωηρότερα από άλλους. Είμαι μαχητικότερος από άλλους. Έτσι με έπλασε ο Θεός. Δεν υποφέρει η ψυχή μου μερικά πράγματα. Φωνάζω και θα φωνάζω μέχρι τελευταίας αναπνοής μου. Ο λόγος που το είπα, κύριε Σωτηρόπουλε. Και μετά τον αφορισμό έγινα μαχητικότερος και πεισματοδέστερος με ιερό πείσμα για την πίστη μας. Ο λόγος που το είπα ήταν και το διτελεσμένο αυτό γεγονός, αλλά ακριβώς για να δείξω ότι ενώ μπορούν να θεωρούν δεκάδες θεολόγοι, χιλιάδες θεολόγοι, εν τούτης, υπ' αυτή την έννοια να θεολογούν ελέγχοντας όλες αυτές τις αιρέσεις οι οποίες κυρίζονται, γεμίζονται κεφαλή από ποιμένες σε μεγάλες θέσεις, δεν είναι πολύ. Άρα λοιπόν, τον λόγο μπορεί να τον ακούσουν μισό λεπτό. Κήρυγμα κάνει και ο ιερέας της ενορίας, κύριε Σωτηρόπουλε. Ο ιερέας όμως ενορίας δεν λέει την αλήθεια, κύριε Σωτηρόπουλε. Ο ιερέας της εκκλησίας δεν ενίσταται, κύριε Σωτηρόπουλε. Και θα κοπεί ο μισθός, κύριε Σωτηρόπουλε. Και θα καθαρεθεί, κύριε Σωτηρόπουλε. Συμβιβάζεται ο ιερέας ενορίας, κύριε Σωτηρόπουλε. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε, που αγαπητή κυρία δεν έχει καταλάβει. Θέλει στένος η αλήθεια. Θέλει κουράγιο η αλήθεια. Θέλει τόλμη η αλήθεια, κύριε Σωτηρόπουλε. Αυτή είναι η διαφορά. Το κήρυγμα, είπε κάποιος, είναι λόγος Χρυσοστομικός και του Ζυγαβηνού, ο οποίος ακολουθεί τον Ιερό Χρυσόστομο. Το κήρυγμα, το αληθινό κήρυγμα, που λέει ολόκληρη την αλήθεια, όχι μόνο την ακίνδυνη αλήθεια, αλλά και την επικίνδυνη αλήθεια, αυτό το κήρυγμα δείτε ανδρός γενναίου φερεπώνου και ετοίμου προστάνατον. Έχει ανάγκη από άνδρα γενναίο, ηρωικών, φερέπωνο που να κοπιάζει και να είναι έτοιμος και για θάνατο. Μάλιστα. Δεν είμαι σε αυτό το ύψος που ζητάει ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Ζυγαβηνός, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιο θάρρος που μου δίνει ο Θεός και μέχρι του βαθμού που μου το δίνει ο Θεός, κηρύττω και διακηρύττω την αλήθεια και διαμαρτύρομαι για τα αντικανονικά και τα αντορθόδοξα και σκανδαλώδη που συμβαίνουν στις ημέρες μας. Υπάρχουν πλήθος ανθρώπων που αγωνίζονται, αυτό είναι γνωστό. Εγώ απλώς ήθελα να δείξω. Καλώς το θέσατε. Και το κάτι θέμα. Άλλο, επειδή σήμερα ο κόσμος έχει άγνοια, πρέπει να σας την επόμενη γραμμή, παρακαλώ μισό λεπτό. Ο κόσμος έχει άγνοια. Δεν γνωρίζει την ιστορία της Εκκλησίας. Κάποτε η Εκκλησία ήταν αυτή που είναι και σήμερα. Όμως σε μια περίοδο της ιστορίας της Εκκλησίας υπήρχε ένας στυλοβάτης που λεγόταν Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Παρακαλώ να διαβάσετε του Σωτήρα, εκδόσεις του Νικολάου Βασιλιάδη. Ενός εκλεκτού θεολόγου της αδελφότητας λοιπόν, Σωτήρα. Άγιος Μάρκος Ευγενικός και Ένωση των Εκκλησιών. Εδώ βλέπουμε ακριβώς πρώτης βυζαντινής κατάρρευσης, τα γεγονότα τα οποία επικρατούσαν και ένας στυλοβάτης μόνο στήριξε την Εκκλησία για να μην είμαι θα σήμερα λατινόφρονες. Να αναφέρουμε και έναν άλλο στυλοβάτη. Είδα ο Μέγας Αθανάσιος.
Και πολλοί άλλοι. Απλώς τώρα έτυχε... Ήταν σε μια εποχή, κύριε Κουτρουμπέλη και αγαπητοί τηλεθεατέ, που συνεμάχησαν φαύλοι δεσποτάδες, χεροσκόπηση, φεροντολόγοι τύπου Άννα και Καϊάφα, με αριανούς αυτοκράτορες και τοπάρχες και διοικητάς και λοιπά, και εξουθένωσαν τους Ορθοδόξους και συρρυκνώθηκε στην Ανατολή η Ορθοδοξία, ο Ορθόδοξος κόσμος, και έμεινε ο Αθανάσιος, ο στήλος και ο άτλας της Ορθοδοξίας. Όλοι Άγιοι εξορίστησαν. Έμεινε ο Αθανάσιος και τον πλησίασαν οι Αριανοί, οι οποίοι θριάμβευσαν εκείνο το χρόνο και τον ηρωνεύτηκαν, τον εσάρκασαν και του λένε, ρε Αθανάση, δεν είδες ότι έμεινες μόνος σου, άντε να καταθέσεις τα όπλα. Και τι απήντησε ο ήρωας? Ένας εναντίον όλου του κόσμου. Και νίκησε αυτός ο ένας, ο Αθανάσιος. Να περάσουμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κουτρουμπέη και κύριε Σωτηρόπουλε, δεν ξέρω μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αν για τη στάση, τη συμπεριφορά και για όλα όσα είπε ο αντιλεγόμενος Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας, ο Σιλιανός, συμφωνεί ή όχι και ο Νικόδημος. Τι γνώμη έχετε, κύριε Σωτηρόπουλε? Ποιος Νικόδημος? Ο πατρόν. Ο πατρόν. Να ρωτήσετε τον ίδιο. Όχι, επειδή δεν απαντάει σε όλα όσα έχετε πει εσείς και ορισμένοι κύριοι τηλεθεατές κατά καιρούς, και αυτός εξακολουθεί και σιωπά. Παρά τον καταιγισμό όλων των ελέγχων που έχουν γίνει κατά καιρούς. Κατά την προσωπική μου άποψη... Απέναντι του Αυστραλία σε σιώπησε. Δεν είχα διάθεση απόψε να πω τίποτε γι' αυτόν. Λοιπόν, απέναντι του εύχομαι μόνο να μετανοήσει, γιατί είναι προς το τέλος της ζωής του και δεν έχουμε κάνει συμβόλαιο με το θάνατο ούτε μια ώρα, να μετανοήσει και να μην πάει στην κόλαση. Όχι, φέρετε. Λοιπόν, απέναντι του Αυστραλία σε σιώπησε. Απέναντι του Σωτηρόπουλου δεν εσιώπησε, αλλά έβγαλε εγκύκλιο να μην με κοινωνούν αυτός που σύμφωνα με τους κανόνες καθερείται και δεν πρέπει να κοινωνήσει ούτε στο θάνατό του, διότι από κοινοδοξία και φιλαργυρία εγκατέλειψε τη μικρή και πτωχή ζύχνη και ήρθε και αρμέγει την πλουτοφόρο Αγελάδα που λέγεται Μητρόπολης Πατρών. Και φροντίζει και δυσαυρίζει. Κύριε Σωτηρόπουλε, φαίνεται ότι δεν έχει επίγνωση των ακάρπων έργων του ή ότι πάσχει από πόρωση ειδικής μορφής που μόνο ο κύριος γνωρίζει. Δεν ξέρω, δεν με προχωρώ σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, ακούστε, τα λέω αυτά γιατί δεν μπορούν να εξηγηθούν όλα αυτά και η σιωπή του μέχρι τώρα, αλλά και όλα τα εμετικά που είπε ο ίδιος προσωπικά από τις τηλεοράσεις την περασμένη Τετάρτη. Την περασμένη Τετάρτη που είχε μια εκπομπή αφιερωμένη ειδικώς στην ονομαστική ορτή του Βαρθολομαίου. Ξέρετε τι είπε? Απεκάλεσε τον Βαρθολομαίο Απόστολο εν Χριστώ, παρακαλώ. Απόστολο εν Χριστώ. Ένα αυτό. Και δεύτερο, συνέταξε ένα εγκομιαστικό ύμνο σαν νέος Ρωμανός μελωδός προς τον Πατριάρχη. Το γνωρίζετε? Το πληροφορηθήκατε? Μου είπαν οι χριστιανοί μερικά πράγματα. Συνέταξε ύμνο σε αυτόν που σήμερα διάβασε ο κύριος Κουτρουμπέλης, ότι το Πατριαρχείο του χρηματοδοτείται από τη Μασονία. Ελισμόνησε όμως ένα πράγμα και αυτός και οι τρεις, οι δύο θεολόγοι και κάποιος που παρουσίαζε, που ήταν υπεύθυνος για την εκπομπή, ελισμόνησε ένα πράγμα να μας πει για τον κύριο Πατριάρχη. Ποιος ήταν ο όρκος που έδωσε ο Βαρθολομαίος όταν εχρήστη έφεδρος αξιωματικός του τουρκικού στρατού, τον οποίο και υπηρέτησε πιστά? Ποια πατρίδα ορκίστηκε ότι θα υπερασπιστεί μέχρι της τελευταίας δρανίδος του αίματός του? Πού ορκίστηκε? Στο Ευαγγέλιο ή στο Κοράνιο? Γιατί τα λέω αυτά. Τα λέω γιατί εξ όσων γνωρίζω, στην Τουρκία και στο Πακιστάν, κύριε Κουτρουμπέλη και κύριε Σωτηρόπουλε, ουδής γίνεται αξιωματικός στο στρατό αν δεν είναι μουσουλμάνος. Τα ακούσατε? Και αυτό το γνωρίζω.
Είμαστε σε φρονοκομείο ή μάλλον είναι σε φρονοκομείο και όλοι οι αρχιφρεναπάτες αγωνίζονται να πείσουν και τους υγιείς Ορθοδόξους ώστε για να, ότι για να σωθούν θα πρέπει να κλειστούν μέσα σε αυτό το φρονοκομείο. Να σας διακόψω κάπου λιγάκι, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Είστε Ορθόδοξος? Ορθόδοξος, ασφαλώς. Είστε με το νέο εορτολόγιο, μην παρεξηγηθούμε ότι είστε με το παλιό και είστε παραδικός. Νέο εορτολογητής ή νέο ημερολογητής, όπως θέλετε. Δεν έχει σημασία, θέλω έτσι, εγώ λόγω που σας ρωτάω. Μάλιστα, με το νέο ημερολογητή. Με το νέο ημερολογητή. Βλέπετε, βάζω τις ρετσινιές και τις ταμπέλες για να κλείνουμε τα μάτια. Γι' αυτό ρωτάω, εγώ λόγω εγώ. Δεν είναι τυχαίο που σας ρωτάω. Είστε πατριώτης. Όταν λέτε πατριώτης. Πιστεύετε στην Ελλάδα, πιστεύετε στους Έλληνες, αγαπάτε την πατρίδα. Θα αγωνιστείτε, θα χέσετε το αίμα σας για την πατρίδα. Σαφώς, ασφαλώς και προφανώς. Λοιπόν, ακούστε με κύριε, γιατί πολλές φορές λένε ότι κατηγορώ τον Πατριάρχη επειδή είμαι το παλαιό ή απομένους ή ελεύθερη ώρα. Αναδημοσίευση. Και λέει, αυτό το Τουρκόσπορο έφτιαξαν Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίος. Δυστυχώς, οι δύο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το 1821 και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές. Αν αυτός είναι ο Ορθόδοξος Πατριάρχης και αγωνίζεται για την Ελλάδα, να τον χαίρονται αυτοί που τον τιμούν και του πλέκουν το εγκόμιο με τον τρόπο που προηγουμένως υπενηχθήκατε και αναφερθήκατε. Συνεχίστε. Προηγουμένως είχε πάρει κάποια κυρία η οποία προσπαθούσε να μας πείσει τόση ώρα ότι δεν πρέπει ο κύριος Σωτηρόπουλος να συνεχίσει να λέει αυτά τα πράγματα και να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Από καλή διάθεση βέβαια του ναι, είπε και αυτή η χριστιανή. Δεν ήθελα. Από καλή διάθεση κυρία, αλλά... Και ίσως τώρα με ακούει αυτή η κυρία. Αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε στα όσα είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή κύριε Σωτηρόπουλος σχετικά με τους ελέγχους. Γιατί και κάποιος άλλος, σας είχε ρωτήσει ο κύριος Κουντρουμπέλης, που είχαν πάρει και σας είχε πει ότι το είχαν πάρει μερικοί και του είπαν ότι να μας εξηγήσει ο κύριος Σωτηρόπουλος αγιογραφικά και πατερικά πώς εξηγούνται αυτοί οι έλεγχοι ή οι κρίσεις που κάνει για τον Νικόδημο. Και δώσαμε εξηγήσεις. Είχατε δώσει εξηγήσεις, είχατε αναφέρει και μάλιστα ένα χωρίο, δεν είχατε πει ποιο είναι το χωρίο, είναι το προς Εφεσίους 5.11. Αυτό που είπατε μάλλον δεν ελέγχεται. Το ενθυμίστε που είχατε πει. Μη συγκοινωνείτε τις έργες της ακάρπης του σκότους, λέγει ο Παύλος, προς όλους τους πιστούς, μάλλον δε και ελέγχετε. Το προς όλους τους πιστούς ήθελα να διευκρινίσω, διότι η επιστολή προς Εφεσίους, που την απευθύνει ο Απόστολος, αναφέρει στην πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο και παρακαλώ όλους τους πιστούς που με ακούν να την ανοίξουν τώρα, πάση της Αγίης και πιστής εν Χριστώ της ούσης εν Εφέσω. Επομένως μας εξουσιοδοτεί να ελέγχουμε, κύριε Σωτηρόπουλε. Για να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας, συνάνθρωποι μας είναι και οι επίσκοποι και οι αρχιεπίσκοποι και οι μητροπολίτες και οι πατριάρχες, συνάνθρωποι μας είναι. Αν τους αγαπάμε και δεν θέλουμε να πάνε στην κόλαση, πρέπει να τους ελέγχουμε για τα τροτά τους και αν μας αγαπούν και δεν θέλουν να πάμε κι εμείς στην κόλαση, πρέπει να μας ελέγχουν για τα τροτά μας. Εις προς Εφεσίους 5.11, όχι μόνο να ελέγχουμε, γιατί απευθύνεται πάση της Αγίης. Ο ίδιος ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη προκαλεί τους ανθρώπους να τον ελέγξουν. Παραδείγματος χάρη, λέει στον Ιερεμία, πέστε μου τι κακό βρήκατε σε μένα και αποστατήσατε από μένα. Λέει διαμέσου του Ιερεμία ο Θεός ζητάει έλεγχο. Πέστε μου τι κακό βρήκατε σε μένα το Θεό σας και απομακρυνθήκατε από μένα. Και διαμέσου του Ισαΐα τι λέει. Δεύτη και διαλεχθόμενη, δεύτη και διελεγχθόμενη, είναι δύο γραφές. Λάτε να τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Τι κακό σας έκαμα και με εγκαταλείπετε. Γιατί με εγκαταλείψατε, βρήκατε κανένα κακό σε μένα? Ο ίδιος λέει ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος πάλι, όταν έγινε άνθρωπος πάλι δέχτηκε έλεγχο και είπε τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας, δέχομαι έλεγχο, μπρος ελέγξετε και αποδείξετε ότι είμαι αμαρτωλός, δεν βρίσκεται αμαρτία σε μένα. Μάλιστα. Αν αυτά που λέγαμε, αγαπητέ μου κύριε, θα είχαμε πάει, θα μας είχαν αλυσοδέσει. Και ένας... Μ' ακούτε? Ναι. Πρόσ. Παρακαλώ. Α, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο ο θεολόγο,
διότι προχθές, την περασμένη Δευτέρα, θα συστηνοχωρήσω λίγο, Βαγγέλη, θα του πω. Οι γνώμες όλες ακούγονται, κρίνονται και κρινόμεθα όλοι. Αρκεί αυτά που λέμε να είναι περιστατωμένα. Εμείς ό,τι λέμε τα αποδεικνύουμε. Όποιος θέλει, ας έρθει εδώ, ας μας μηνύσει, ας έρθει να αποδείξει ότι αυτά που λέμε είναι απόδεικτα. Σταμάτα. Θέλω να δώσω πράγματι συγχαρητήρια από τα βάθη της ψυχής μου, ότι ήρθε σε σύγκρουση κάπως μαζί σου για το παλιό ημερολόγιο. Έχετε ένα κακό ελάττωμα, έχετε 6-7 αρχιεπισκόπους της Ελλάδος, ενώ υπάρχει ένας. Και μαζεύετε όλους τους Σάρα και Μάρα που ξυρίζουν ή διώχνουν από το νέο ημερολόγιο αυτά τα δύο κακά. Αν φροντίσετε και βγάλετε έναν αρχιεπίσκοπο, δεν μας ενδιαφέρει το ημερολόγιο. Καλά σου είπε ο εκλεκτός. Δεν συμφωνώ και θα σου πω γιατί. Εσύ, άφησέ με τώρα. Μιλάω τώρα για το. Λοιπόν, θέλω να μου πει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Εμένα θα ρωτήσετε. Γιατί σε μένα. Όχι. Αφού διαφωνείτε μαζί με αυτά που είπα εγώ, εμένα θα ρωτήσετε για να έχω κάποια άποψη. Ο κύριος Σωτηρόπουλος συμφωνείτε. Δεν ρωτάτε κάποιον που συμφωνείτε. Όχι. Συμφωνώ με τον Σωτηρόπουλο. Ωραία. Άρα λοιπόν, έχετε κάποια ένσταση σε αυτά που είπα εγώ. Εγώ έχω ένσταση. Διαφωνείτε λοιπόν. Ακούστε, πρέπει να βγάλετε έναν αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος, γιατί δεν είναι κομμάτια. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι κομμάτια η Ελλάδα. Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεύτερον, να μην παίρνετε από εμάς το νέο ημερολογιωτικό από ό,τι ξυρίζουμε και ό,τι πετάμε κλπ. Να το παίρνετε εσείς. Αλλά τα δύο στοιχεία. Δεύτερον, Να απαντήσω εγώ, κύριε Κοντρομπέλη. Να πω κάτι και ευχαρίσω μετά να πει ό,τι θέλει και στο. Καταρχάς, είπα και την προηγούμενη φορά. Ότι πέρα από τον αγαπώ και τον εκτιμώ τον κύριο Σωτηρόπουλο, έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά και στην ημέρα του 15ου κανόνα. Όπως και υπάρχουν άλλοι θεολόγοι θα έρθουν εδώ να πείξουν θέση τους, γιατί είπε μάλιστα ο κύριο Σωτηρόπουλο, κατά τη δική του εκτίμηση, το ακολουθώ, μεταφράζεται, ότι όποιος θέλει, δυνητικά και όχι υποχρεωτικά όπως άλλοι και εγώ συμφωνώ ότι αυτή είναι η ερμηνεία, ότι μπορεί να θέλει να διαχωρίσει τις ευθύνες. Για το ορτολόγιο, όπως ο κύριο Σωτηρόπουλο, ότι και αναφέρθηκε στον Απόστολο Παύλο, ότι παρότι το έχει επικυρώσει το αιώνιο Πασκάλι, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, δεν είναι εκείνο το οποίο κολλάζει γιατί δεν είναι δόγμα. Εκεί αναφέρθηκα και είπα ότι δόγμα είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Όμως υπάρχουν και τρεις πανορθόδοξοι σύνοδοι, το οποίο δεν συζητήσαμε, διότι αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Απλώς εκείνη την ώρα, επειδή είχαμε άλλο θέμα και με αφορμή ενός αγαπητού τηλεθεατού που πήρε και έκανε μια ερώτηση για το 15ο, δεν έκανε για το ορτολόγιο. Διότι πρέπει να ξέρετε, αγαπητέ μου, ότι όταν συζητάς ένα θέμα, το κάθε θέμα έχει ολόκληρη ιστορική ανάλυση. Μπορείς να αναπτύξεις θεολογικά επιχειρήματα πολλά μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας. Απλώς είπε κάτι πολύ σωστό ο κ. Σωτηρόπουλος, ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν παρατάξεις. Και του είπα συμφωνώ, βέβαια δεν μπορούσα να διαφωνήσω σε κάτι το οποίο ήταν αληθινό. Και ξέρουμε γιατί είναι οι παρατάξεις. Είναι το θέμα των μυστηρίων που αναφερθήκατε και που είπατε, συμφωνώ με τη θέση σας που σας είπα ότι η Εκκλησία είναι μία σχισματική δύναμη, αλλά ενεργή, τα μυστήρια ενεργά και των ημερολογητών, έναντι της διαφοράς που υπάρχουν των άλλων παρατάξεων. Αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, του είπα, ότι έχοντας αυτή τη θέση, ότι τα μυστήρια, έστω και για την υποδικία αυτή που έχουν τα Πατριαρχία και η Εκκλησία, είναι ενεργά τα μυστήριά τους, είναι ενωμένοι. Μόνο εν Ελλάδη υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες δεν είναι ενωμένες και για τον λόγο των μυστηρίων. Άρα λοιπόν το θέμα του εορτολογίου που είναι σοβαρό και υπάρχουν και παραδόξεις σύνοδοι με αναθέματα ή και με άλλη ιστορική τοποθέτηση, όπως και απόψεις που ακούστηκαν και θα ακουστούν αν συζητήσουμε. Γι' αυτό και έχω πει και το ξαναλέω. Οποιοδήποτε θελήσει, είτε ακόμα και ο κ. Σωτηρόπουλος, ευχαρίστω το θέμα να το συζητήσουμε. Είναι τεράστιο, είναι μεγάλο, συμφωνείτε κ. Σωτηρόπουλο, ότι είναι τεράστιο. Και κυρίως το θέμα της αποδείγησης και της ένστασης. Το οποίο σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ορτολόγιο, και το λέω και εγώ αυτό και το έχω πει και όχι τώρα, πολλές φορές, όσο ο οικουμενισμός. Διότι το ορτολόγιο άλλαξε για να κάνουμε ακριβώς το χατήρι και διεσπάσει η ενότητα της Εκκλησίας στα χατήρια του Πάπα και να επέρθει η ένωση των Εκκλησιών. Και επειδή τα θέματα είναι αυτά πολύ μεγάλα, και εδώ πέρα συζητάμε για το ορτολόγιο τη στιγμή που αναγνωρίζει ο Πατριάρχης στην Ουψάλα τους Προτεστάντες ως Εκκλησία και κάνει δώρο, θα μιλήσουμε για το ορτολόγιο, εδώ έχουμε δογματικά θέματα. Δηλαδή, αφήνουμε τα σοβαρά για να πιάσουμε τις λεπτομέρειες. Σίγουρα, το ορτολόγιο δεν είναι δογματικό θέμα, εάν γιορτάσεις με την έννοια, ας πούμε, όπως το έδεσε ο κ. Σωτηρόπουλος, νομοκαναλογικά. Απλώς, δογματικό είναι η ενότητα. Εδώ όμως υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία παλαιομερολογείται, που χρηματικώς λέγονται παλαιομερολογείται, δεν είναι παλαιομερολογείται, είναι παλαιορτολογείται. Ακολουθούν το πάτερ ορτολόγιο. Δεν έχουν διαχωρίσει ευθύνες για το παλαιορτολόγιο, αλλά για την πανένωση του οικουμενισμού. Και η ένσταση βασίζεται πάνω σε κανόνες που ακούσαμε και την συγκεκριμένη άποψη του κ. Σωτηρόπουλου. Αυτά τα λίγα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι, ευχαρίστω έχω πει και εγώ καλέσω οποιονδήποτε θέλει αυτά τα θέματα πίστεως να τα συζητήσουμε, το διαχωρισμό ευθυνών, που υπάρχουν βέβαια διαφορετικές εκτιμήσεις
πώς θα αντιδράσει ο καθένας εντός των τυχών ή εκτός των τυχών με την ένσταση εντός της Εκκλησίας ή με το να διαχωρίσει ευθύνες όπως λένε οι κανόνες της Εκκλησίας. Είναι πράγματα που θέλουν συζήτηση. Δεν θα πω περισσότερα από ό,τι είπα την άλλη φορά. Συνοπτικό μόνο λέω, τα ημερολόγια άλλαξαν πολλές φορές. Δεν είναι δόγματα, δεν είναι θέματα πίστεως, δεν είναι θέματα σωτηρίας. Το λέει ο Παύλος, το λένε οι πατέρες. Συνιστώ πάλι να διαβάσουν οι συμφρονούντες και οι αντιφρονούντες το βιβλίο του Σοφού Αημνήστου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου, «Τα δύο άκρα». Απόψε ένα μόνο θέλω να πω, ότι βεβαίως είναι συμφορά ότι υπάρχουν παλιημερολογίτες οι οποίοι δέχονται στις τάξεις τους καθιερημένους της επισήμου εκκλησίας πραγματικούς τυχοδιώκτες και διεφθαρμένους και διαστραμμένους και αλήτες ανθρώπους και τους κάνουν ιερείς και αρχιερείς. Αλλά γι' αυτό δεν είναι υπεύθυνος ο κύριος Κουντρουμπέλης. Ο κύριος Κουντρουμπέλης δεν είναι σύνοδος των παλιημερολογητών, δεν είναι αρχιεπίσκοπος, δεν είναι επίσκοπος, δεν είναι ιερεύς των παλιημερολογητών. Όπως και εμείς στην επίσημη εκκλησία θέλουμε να υπάρχει τάξεις, θέλουμε να υπάρχει ευπρέπεια, γι' αυτό φωνάζουμε διαμαρτυρόμεθα, αλλά δεν έχουμε την εξουσία να επιβάλλουμε αυτά τα πράγματα, γιατί είμαστε λαϊκοί. Δεν ξέρω αν ακούσατε ειδήσεις. Έχουμε όμως το καθήκον και το δικαίωμα να τα ελέγχουμε. Και ο κύριος Κουντρουμπέλης, που έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, αναγνωρίζει και τα τροτά των παλαιοημερολογητών ή παλαιοεορτολογητών, όπως είπε, και τα καταδικάζει ο άνθρωπος και στενοχωρείται για αυτά τα πράγματα. Και ίσως κάποτε, κύριε Κουντρουμπέλη, κάνουμε και μια συζήτηση και για αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως προέχει το θέμα της πίστεως. Γίνεται μεγάλη προδοσία πίστεως δια του οικουμενισμού, δια της προσεγγίσεως και του συγχρονισμού επισκόπων με τους μασόνους και με άλλες σκοτεινές δυνάμεις, και το βάρος πρέπει να το ρίξουμε στα θέματα της πίστεως και να είμαστε ενωμένοι τουλάχιστον σε αυτό τον αγώνα της πίστεως, για να μην μας φάνε οι άπιστοι, να εκφραστώ έτσι, σαν πράσο. Και κάτι άλλο, κύριε Σωτηρόπουλε, για να δείτε ότι αυτό είναι, αυτά είναι τα δυσάρεστα γεγονότα, γιατί εγώ δεν αρνούμαι ότι, βέβαια, υπάρχουν πολλοί που καθαιρούνται για θέματα πίστεως και όχι για θέματα ηθικής, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που για ηθικά παραπτώματα έχουν εισχωρήσει το παλιό. Εγώ μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, γιατί έχω φόβο Θεού. Αλλά προσέξτε, προσέξτε όμως κάτι. Προχτές έκανε τηλεόραση και δεν το σχολίασε. Δεν το σχολίασε, αγαπητός τηλεθεατής, γιατί θέλω τυφλή. Γιατί μου αρέσει, εγώ είμαι πάντα αντικειμενικός, γιατί σας είπα, κριτήριό μου όσο μπορώ, άδωλα να είναι ο Θεός σε κάθε τυπολογία. Και θα ήθελα, κύριε Κουντρουμπέλη, επειδή τέλος πάντων θέλουμε έτσι με τις εκπομπές να υψώσουμε το πνευματικό επίπεδο του λαού μας, ο οποίος έχει υποστεί ανηλαιή πλήση εγκεφάλου με όλα τα μέσα της δημοσιότητας, επειδή θέλουμε έτσι πνευματικά να υψωθεί το επίπεδο του λαού μας, να μην επανερχόμεθα σε τέτοια θέματα ημερολογιακά, αλλά να ασχολούμεθα με θέματα πίστεως, θέματα αρχών, με μεγάλα θέματα, θέματα πνευματικά, επικοδομητικά, πράγματα που βοηθούν. Γιατί αυτά τα παλιοημερολογητικά, τα νεοημερολογητικά, τα έχουμε πει, τα ξαναέχουμε και έρχονται και παρέρχονται και παρέρχονται και παρέρχονται. Και τι βγαίνει? Υπάρχουν, βλέπετε, δεν έχουμε την εξουσία. Μακάρι να υπήρχε μία διάθεση από αυτούς που κυβερνούν τις διάφορες παρατάξεις και τις διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες να συνέλθουν, να συζητήσουν το θέμα και να ενωθούν οι άνθρωποι και σε αυτό το θέμα, ή όλοι με το παλιό ή όλοι με το νέο ημερολόγιο, και να δώσουν τη μεγάλη μάχη για την πίστη εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τουλάχιστον εκφράζω αυτή την παράκληση να μην τίθενται θέματα ημερολογίων. Και παραπέμπω πάλι στον Παύλο, στο Γαλάτας Δέλτα 10-11, που λέγει «Ημέρας παρατηρήστε και χρόνος και καιρούς και γι' αυτούς δοκώ, φοβούμε μήπως η κή και κοπή εκαϊσιμάς».
κάθεστε και εξετάζετε, λέει, ημερολογιακά και ορτολογικά ζητήματα και νομίζετε ότι από αυτά εξαρτάται η σωτηρία σας, φοβούμαι μήπως ματέως σκοπίας ανάμεσά σας. Δεν καταλάβατε ότι η σωτηρία σας εξαρτάται από άλλα πράγματα, από την πίστη, από την αγάπη, από τον αγώνα, από την πνευματική ζωή, από τα μυστήρια της Εκκλησίας κλπ. Λοιπόν, να, παρακαλώ να μην επανερχόμεθα σε αυτό το θέμα. Τα ερωτήματα να είναι γύρω με άλλα θέματα. Προχτές που λέτε, διάβασα και τι είπε ο αγαπητός τηλεθεατής, μου αρέσει να μεταφέρω όπως είναι τα πράγματα. Ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων ότι ιερεύς, ο οποίος πιάστηκε σε πράξη ερωτική, παθητικός, όπως δήλωσε και με υπεύθυνη δήλωση, τον καθήρισε η Εκκλησία και μετά τον επανέφερε. Τον επανέφερε με άλλο όνομα. Αυτό αποτελεί ότι όλοι οι Μητροπολίτες είναι αυτής της κατηγορίας? Όχι. Δεν μπορούμε δηλαδή με μονομένα γεγονότα να βάλουμε στην υπευθυνότητα... Και εγώ να προστέσω. Είναι αδιανόητο. Μόνο όσοι θέλουν να θελοτυφλούν μπορούν να έτσι μεγιστοποιούν και να ομαδοποιούν ένα μεμονωμένο γεγονός. Δυστυχώς, εγώ προχωρώ και λέω ότι αμνηστεύτηκαν πολλοί ανήθικοι, κληρικοί, και από το παλαιό και από το νέο ημερολόγιο. Δυστυχώς αμνηστεύτηκαν πολλοί, όχι λίγο, δεν είναι ολίγα και μεμονωμένα τα γεγονότα. Και καταγγέλλομαι και κατακρίνομαι αυτά τα πράγματα και φοβούμεθα όπως βαίνουν τα πράγματα μήπως πλέον στο μέλλον το να είναι κανείς πόρνος, μοιχός, διεστραμμένος, φιλάργυρος, κλέφτης, καταχραστής, βλάσφημος, απατεώνας, μήπως αυτά στο μέλλον δεν θα αποτελούν πλέον κολλήματα ιεροσύνης και αιτίες καθαιρέσεως. Προχωρώ ακόμη, μήπως και το να είναι κανείς αντορθόδοξος, να κηρύττει αντορθόδοξα πράγματα, μήπως και αυτό δεν θα θεωρείται κόλλημα ιεροσύνης ή αιτία καθαιρέσεως. Λοιπόν, είναι δεινή η κατάσταση. Έχει αυγυνθεί και το αισθητήριο της πίστεως και το αισθητήριο της ηθικής και αυτοί που κυβερνούν την Εκκλησία κατά πλειοψηφία είναι διαφθαρμένοι και επικρατούν δυστυχώς. Αλλά οι ολίγοι θα πολεμήσουμε. Και ένας μαζί με τον Χριστό, εάν πολεμήσει όπως θέλει ο Χριστός, επειδή έχει μαζί του τον Χριστό, μπορεί να νικήσει όπου νίκησε ο Μέγας Αθανάσιος. Το θέμα είναι ότι πολύ σωστά ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα του διαχωρισμού ευθυνών. Και από εκεί και πέρα. Έτσι, μπράβο. Θα διαχωρίζουμε τις ευθύνες μας, θα λέμε δεν συμφωνούμε, δεν διαμαρτυρόμεθα και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και όσοι συμφωνούν με τους φαύλους ή κάνουν τα φαύλα και μένουν αμετανόητοι, θα χαθούν. Κατά λόγο δικαιοσύνη. Θα περάσουμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι. Επειδή ο λόγος περί πίστεως, θα ήθελα λοιπόν στον κύριο Σωτηρόπουλο να απευθύνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Πιστεύει αυτή τη στιγμή ο κύριος Σωτηρόπουλος ότι. Γιατί το έχει πει βέβαια και ο ίδιος κατά επανάληψη, αλλά θέλω να το ξανακούσω. Ότι ο Βαρθολομαίος, ο Χαρκιανάκης, είναι εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Θέλω έτσι μια ευθεία απάντηση. Ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όχι ευθεία, ευθυτάτη απάντηση. Μάλιστα. Αυτό είναι το ελαττωμά μου κατά τους λεγόμενους συνετούς ανθρώπους. Ελάττωμα εντός εισαγωγικών και συνετούς εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, ό,τι λέω την αλήθεια, ομοί. Με ευθύτητα, με ειλικρίνεια, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ο Βαρθολομαίος ο Πατριάρχης και ο εκλεκτός του, όπως τον ονόμασε, ο Αυστραλίας ο Χαρκιανάκης και άλλοι εκλεκτοί του, όπως ο Παρθένιος της Αλεξανδρίας ο Πατριάρχης, όπως ο Τορόντος ο Τύριος και άλλοι ακόμη, μάλιστα. Ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Μάλιστα. Και αν οι επίσκοποι ήσαν γενναίοι όπως ο Βασίλειος και ο Χρυσόστομος, λοιπόν, θα τους είχαν δημιουργήσει ζητήματα. Να ρωτήσω λοιπόν, λοιπόν έτσι, δεν ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας. Το λέω καθαρά και εξάστερα και δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Μάλιστα. Αλλά είναι ανάξιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας και να τα μεταφέρουν οι εγκάθετοι, διότι υπάρχουν εγκάθετοι εδώ των εκκλησιαστικών εξουσιών, να τα μεταφέρουν ακριβώς όπως τα λέγω στα Πατριαρχία. Μάλιστα. Και σε όλους τους ενόχους.
Εφόσον λοιπόν, όπως είπατε και εδώ και εσείς και μου είπατε ξεκάθαρα, ότι δεν ορθοτομούν αυτοί οι άνθρωποι το λόγο της αληθείας. Που σημαίνει λοιπόν ότι συμπράττουν με τους αιρετικούς. Δηλαδή, συμπράττουν με την αίρεση. Είναι απλά, δηλαδή, είναι απλό το θέμα. Ναι. Πώς αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο. Εφόσον λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν συμπράττουν, έτσι, με όλους αυτούς, πώς εμείς έχουμε επικοινωνία πλέον, αυτό είναι το θέμα. Εσείς το είπατε πριν πολύ. Ναι, αυτοί δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Κατάλαβα. Δηλαδή, είναι αιρετικοί, με λίγα λόγια. Ναι, εντάξει. Αυτό ακριβώς συζητάμε. Ναι, εντάξει. Έτσι. Για πες να δώσουμε την απάντηση. Προηγουμένη εκπομπή. Μέχρι δηλαδή, έχουμε το δικαίωμα με κάποιους αιρετικούς, με αυτούς που δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, να έχουμε επικοινωνία απλά μόνο να διαμαρτυρόμεθα, δηλαδή απλά να λέμε ότι απλά διαμαρτύρομαι. Ναι, δηλαδή ναι. Αυτό πρέπει να πράττουμε. Αυτό διδάσκει. Ότι απλά διαμαρτυρία. Δηλαδή διαμαρτυρία μόνο. Αυτό διδάσκει η γραφή. Τη διαμαρτυρία διδάσκει η γραφή. Προσέξτε, να μ' ακούσετε τώρα. Μάλιστα, να σε ακούσω. Είπατε έτσι. Μάλιστα. Τα είπα και στην προηγουμένη εκπομπή, τα επαναλαμβάνω. Αυτό διδάσκει η γραφή. Και αυτό διδάσκει και η πράξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό παρέπεψα προηγουμένως και στο βιβλίο του Αημνής του Επιφανίου Θεοδωροπούλου τα δύο άκρα. Ο χριστιανός διαμαρτύρεται, δεν συμφωνεί με τις αιρετικές αντιλήψεις του Α ή Β κληρικού κακού εκπροσώπου της Εκκλησίας. Διαμαρτύρεται. Λοιπόν, αυτό πράγμα. Και μέχρι να καθαιρεθούν τα πρόσωπα αυτά, αν καθαιρεθούν, τα μυστήρια ισχύουν χάρη του λαού, όπως ίσχυε και η αρχιεροσύνη του Καϊάφα. Το λέει το Ευαγγέλιο σαφώς. Λοιπόν, μέχρι να καθαιρεθούν, θα πείτε ποιος θα τους καθαιρέσει. Και εσείς το ρωτάτε και εγώ το ρωτάω, αν δεν γίνει κανένα σεισμός στον κόσμο και δεν συνέλθουν οι ιεράρχες και δεν κάνω μια σύνοδο να καθαιρέσω τους ελόγους, θα τους καθαιρέσει πάντως ο θάνατος. Και όσοι διαχωρίζουν τις ευθύνες τους με την έννοια ότι δηλώνουν δεν συμφωνούμε και διαμαρτυρόμεθα και καταδικάζομαι τις αντορθόδοξες αντιλήψεις, αυτοί θα σωθούν και τα μυστήρια που δέχονται από τα χέρια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν καθαιρεθεί ακόμη, ισχύουν. Αυτό διδάσκει η πράξη της Εκκλησίας και η γραφή, επαναλαμβάνω. Περισσότερα δεν έχω να πω. Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Θα ήθελα απλά να ρωτήσω και τον κύριο, κάτι άλλο στον κύριο Σωτηρόπουλο. Υπάρχει και μια περιστατωμένη μελέτη, γιατί μίλησε για τα δύο άκρα του πατήρ Επιφανίου Θεοδωρόπουλου. Δεν ξέρω όμως, υπάρχει όμως ένα άλλο βιβλίο το οποίο έχει απαντήσει επιστατωμένα βέβαια. Το αντίδοτο λέτε. Το αντίδοτο του πατήρ Θεοδόρητου. Το γνωρίζει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ο πατήρ Θεοδόρητος, ο μαύρος, δυστυχώς δεν κατέχει καλό στα πράγματα. Δεν είναι υπερηφάνεια που το λέω αυτό. Δεν κατέχει καλά τα πράγματα και το έχω απαντήσει και το έχουν απαντήσει και άλλοι και είναι άδικος άνθρωπος, διότι τόνισε διάφορες αδικίες και δεν τόνισε την αδικία ότι ένας θεολόγος που είχε το θάρρος να ελέγξει ένα βλάσιμο και αιρεσιάρχη αρχιεπίσκοπο καταδικάστηκε αναπολογήτως μάλιστα, ανέφερε άλλες αδικίες και όχι την αδικία του αφορισμού του Σωτηρόπουλου και προχώρησε συκοφαντικά και είπε για την αξιοπρεπεστάτη εκείνη επιστολή που είχα απευθύνει προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η οποία ήταν πάλι ελεγκτική, και έλεγα στον Πατριάρχη να καθαιρέσει τον Αυστραλίας. Προχώρησε και τι είπε και τι έγραψε, ότι δήθεν με αυτή την επιστολή εκλιπαρώ το έλεος του Πατριάρχου. Λοιπόν, ανθρώπους οι οποίοι διαστρέφουν την αλήθεια και έχουν φθονερά και μοχθηρά αισθήματα, δεν θέλω να μου τους αναφέρετε σαν επιχειρήματα. Σας παρακαλώ, ο Θεοδόρητος μαύρος απεδείχθη μαύρος και στην ψυχή. Εγώ ελέγχω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και τον Πατριάρχη και τον Χαρκιανάκη, και ο μαύρος ο Θεοδόρητος εν το φανατισμό του να λέει ότι εκλυπαρώ το έλεος του Πατριάρχου. Ντροπή του. Και ντροπή σου όσους τώρα ακολουθούν. Κύριε Σωτηρόπουλε, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα πάνω σε αυτό να πω το εξής. Βέβαια, εκφράσετε την προσωπική άποψη για τον πατή Θεοδόρητο. Όχι προσωπική άποψη, αντικειμενική. Έγραψε. Εκλυπαρώ το έλεος του Πατριάρχου. Δεν εκλυπαρώ. Ελέγχω. Προσέξτε, επειδή οι απόψεις σας
Δεν έχω απόψεις. Απόψεις. Το είπαμε στην αρχή. Όχι απόψεις. Γιατί θα σας πω κάτι. Υπάρχουν και πλήθος άλλων θεολόγων οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις, όπως και η δική μου άποψη πάλι σε ορισμένα θέματα διαφέρουμε σε κάποια πράγματα ως προς την ερμηνεία και ως προς κάποια πράγματα. Όχι δογματικά με την έννοια. Συγγνώμη κύριε Κοντρομπέλη. Σωστά. Είχατε διαβάσει εκείνη την επιστολή που απίφθηναν προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Εγώ γνωρίζω ότι σας... Αν εσείς προσωπικώς ναι, την είχατε διαβάσει. Ήταν αξιοπρεπής. Ήταν ελεκτική. Εξακολουθούσα να ονομάζω αντίχριστον τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον εκλεκτόν τον κύριο Βαρθολομαίου. Ήταν και πολύ... Έκανα κανένα χιλιοστόμετρο υποχώρηση. Όχι, σε αυτό αν έχει γράψει. Και έγραψε ότι με αυτή την επιστολή εκλιπαρώ το έλεος του Πατριάρχου. Προσέξτε να σας πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάπου δεν ήταν σωστός, αν όντως το έχει κάνει αυτό ο πατήρ Θεοδόρητος. Το έχει κάνει. Σας λέω, εγώ δεν το γνωρίζω, όπως σας ακούω. Δεν, και το δεν έχω μπορούμε, καταγγείλει. Ακούστε με, δεν μπορούμε να ταυτίσουμε διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις σε θέματα σοβαρά σε σχέση με την συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος αντιθεολογεί ή θεολογεί με διαφορετικό τι, τρόπο. Τι έγραψε επίσης. Δεν σπουδαίω το ότι εγώ αφορίστηκα για την πίστη. Αφού δεν έγινε παλιό ημερολογίτης, δεν έχει καμιά αξία ο αφορισμός. Υπάρχει άποψη ότι έπρεπε να ακολουθεί την καινοτομία και έπρεπε, συγγνώμη, έπρεπε να πάω εκεί που είναι ο Θεοδόρητος, τότε θα ήμουν ορθόδοξος χριστιανός. Κατά τη γνώμη του. Η γνώμη του είναι αστήρικτη γραφικά και πατερικά. Τελείως η υπόθεση. Να μην επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, εγώ, να μην επανέλθουμε. Εγώ θα πω κάτι για εκτιμώ θα... τους παλιμερολογίτες οι οποίοι δεν έχουν φανατισμό, δέχονται τα μυστηριά μας όπως εσείς. Λοιπόν, αλλά θεωρώ βλασφήμους του Αγίου Πνεύματος αυτούς οι οποίοι μας θεωρούν αιρετικούς εμάς που είμαστε με το νέο ημερολόγιο και τι κατακρίνουμε τις αιρέσεις των αναξίων εκπροσώπων της Εκκλησίας. Εγώ επειδή είστε εδώ παρόν, είτε με εσάς είτε χωρίς εσάς, ανεξάρτητα αν είμαι συντονιστής της εκπομπής, εγώ θα κάνω μια εκπομπή όχι μόνο για τον οικουσμένο και για όλο αυτό το φάσμα. Και μάλιστα θα έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις μαζί τους για να ακουστούν και οι απόψεις τους. Και από αυτή τη θέση θέλετε να είστε εσείς. Θέλει να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος ευχαρίστως να έρθει να συζητήσουμε το θέμα και του εορτολογίου, της εορτολογικής καινοτομίας και του οικουμενισμού και γενικότερα αυτού του προβλήματος του εκκλησιολογικού που υπάρχει στην Εκκλησία. Διότι όλα αυτά χωρίς συζήτηση. Και δεν μπορούν να δώσουν στο λαό να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά να ακουστούν τα επιχειρήματα τα πατερικά. Εγώ λοιπόν αυτή τη θέση το έχω ξαναπαλάβει. Καλό όποιον θέλει να έρθει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τρόπο ειρηνικό, με τρόπο επικοδομητικό, με τρόπο πατερικό και ένα-ένα πράγμα που θα λέμε θα το αποδεικνύουμε. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ απόψεις δεν χωρούν. Χωράει η άποψη της Εκκλησίας. Λοιπόν, οποιοδήποτε θέλει, γιατί αυτά τα θέματα δεν μπορούν να συζητηθούν τώρα με ένα τηλεφώνημα, είπε κάποιος να σου πω εγώ, να σας πει, να πείτε εσείς, διότι και ο αγαπητός τηλεθεατής που πήρε με αδίκησε. Διότι το εορτολόγιο, καταρχάς δεν είναι μια επινόηση των παλαιμερολογητών, είναι παράδοση 2000 χρόνια μέχρι το 1924 της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν είναι δόγμα η εορτολογική καινοτομία, δεν μπορεί να περιφανευτεί η Εκκλησία ότι καλώς έπραξε και τα άλλαξε. Αν δεν είναι δογματικό, δεν είναι δογματικό. Αλλά κανείς δεν μπορεί να περιφανευτεί ότι άλλαξε το εορτολόγιο που είναι παράδοση της Εκκλησίας. Δηλαδή να μην είναι με τα πράγματα και παρανοούμε κιόλας. Αυτό το είπαμε ήδη κύριε. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Γιατί είναι σαν να βγάζει το Πατριαρχείο Μόσχας. Το είπαμε κύριε Κουτρουμπέλη ότι έκανε. Έπραξε κακώς η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία χωρίς να λάβει υπόψη τη γνώμη των άλλων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, μόνο μερός αυτή... Πραξικοπηματικός, όχι μόνο πραξικοπηματικός, με το Μεταξάκη, το Μασόν, ναι, και τον Παπαδόπουλο, τον Αθηνών Αρχιεπίσκοπο. Μετέβαλε το ημερολόγιο και επέφερε διαίρεση στην Εκκλησία. Αυτά τα είπαμε και τα κατακρίναμε. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή η εισαγωγή του νέου ημερολογίου είναι αντικανονική, όχι όμως αντιδογματική. Πολλά αντικανονικά γίνονται, αλλά όχι αντιδογματικά. Σημαίνει το εξής, κύριε Σωτρόπουλο, για την καινοτομία και αυτοί που είναι υπόδικοι έρχονται να επιβραβεύσουν και να χαρούν. Αντί να προβληματιστούν και να πούν εδώ υπάρχουν πατριαρχία που ακολουθούν όπως και το Άγιο Όρος και το Ιεροσόλυμα, αλλά και οι λεγόμενοι, αυτοί οι οποίοι έκαναν την ένσταση και το διαχωρισμό ευθυνών και για το ορτολόγιο, κακός για εσάς, αλλά και για τον οικουμενισμό, να κάτσουν να συγκροτήσουν μια σύνοδο που θα εξετάσει το θέμα το εξολογικό, έρχονται κάποιοι και υπερφανεύονται. Επειδή ο αγαπητός τηλεθεατής δεν κατάλαβε ότι εδώ πέρα δεν είναι υπέρ της Εκκλησίας η αλλαγή του ορτολογίου, είναι κατά της Εκκλησίας η αλλαγή του ορτολογίου, διότι όπως πολύ σωστά τηρήσατε, επέφερε πολλά δεινά, πολλά κακά και έδωσε και το έδαφος σε κάποιους άλλους, ίσως ακόμα και να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα. Μόνον όμως κύριε Κουτρουμπέλη,
που πρέπει να πούμε μια πικρή αλήθεια. Αλήθειες λέμε εδώ, κύριε Σεντρούλη. Ναι, αλήθειες και πικρές αλήθειες, για όλους και προς όλους. Έχω πείσει πολλούς μάρτυρες του Ιεχωβά, ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, έχω πείσει ότι βρίσκονται σε πλάνη και επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Αλλά δεν έχω πείσει κανένα φανατικό παλαιοημερολογίτη ότι το παλαιό ημερολόγιο δεν είναι δόγμα και θέμα πίστεως και σωτηρίας. Με τοποθετούν στα τρίσβαθα της κολάσεως οι φανατικοί παλαιοημερολογίτες μόνο και μόνο διότι δεν ακολουθώ το παλαιό ημερολόγιο. Οι φανατικοί είπα, προσέχονται λέω. Ξέρετε που βασίζονται. Οι φανατικοί είπα. Αυτή η ερμηνεία εδώ είναι το θέμα. Γιατί σας λέω είναι μεγάλο το εξουσιαστικό θέμα. Επειδή υπάρχουν τρεις πανορθόδοξοι σύνοδοι που εσείς δεν δέχεστε, γιατί το είπα την άλλη φορά, ότι εγώ δεν δέχομαι, τη δέχομαι μόνο τις 7 οικουμενικές. Γιατί θυμάμαι ό,τι λέγεται. Εσείς δεν δέχεστε τις 7 οικουμενικές. Εγώ δέχομαι τις 7, αλλά δέχομαι και τις 3. Δέχομαι, γιατί κοιτάξτε, θα πει κάποιος, θα σας κάνει μια ερώτηση. Ακούστε. Θα σας κάνει. Ξέρετε, με ποια διαδικασία συνοπτική ή προσωπική εκτιμάτε και δέχεστε αυτό και δεν δέχεστε το άλλο. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις και αντιδράσεις. Ακούστε σε αυτό το θέμα. Είπαμε κριτήριο είναι η συνείδηση της Εκκλησίας. Ακριβώς. Η συνείδηση της Εκκλησίας μέχρι σήμερα, μάλιστα, 17 Ιουνίου 1996, δέχτηκε ως Άγιες Οικουμενικές μόνον 7 συνόδους. Δεν δέχτηκε και τις 3 πανορθόδοξες και ο Σεραφείμ έχει κάνει ένα πλήθος συνόδων. Δεν δέχτηκε καμία ως αλάθητη η Εκκλησία. Μπορώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ξέρετε, ποια είναι τα κριτήρια που δεν πρέπει να δεχθεί η Εκκλησία. Ξέρετε ότι υπήρχαν και σύνοδοι επισκόπων που είπαν οι χριστιανοί πρέπει να κοινωνούν 2-3-4 φορές το χρόνο και όχι περισσότερο. Τα γνωρίζω και αυτά. Λοιπόν, δεν θα στερεωθούμε σε... Και να είναι σύνοδος 500 και 1000 επισκόπων, εάν δεν την εγκρίνει η συνείδηση της Εκκλησίας, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως αλάθητη. Κακώς επικαλούνται αυτές τις συνόδους όσοι τις επικαλούνται. Και, ναι. Και αν μαζευτούν τώρα 10 πανορθόδοξοι σύνοδοι και πούν ξέρω εγώ ότι ο Σωτηρόπουλος είναι αιρετικός ασεβής διότι ήλεγξε έναν αρχιεπίσκοπο κλπ. Δεν λαμβάνεται υπόψη. Και κάθε σύνοδος να έχει 10.000 δεσποτάδες. Πάντως, κύριε Σεντρόπουλε, έχουν και αυτή τη βάση στην ιστορία της Εκκλησίας. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή αφαίρετο το συμπέρασμα και τα αναθέματα του προεδρολογίου. Μη λέτε τίποτε σε αυτά τα πράγματα, θα συζητήσουμε άλλοτε. Διαφωνώ. Άλλοτε διαφωνώ. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα. Εγώ πάντως είμαι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν, υπάρχουν και χαζοχριστιανοί, κύριε Κουτρουμπέλη. Παντού υπάρχουν χαζοχριστιανοί. Να προσέξτε, υπάρχουν και χαζοχριστιανοί οι οποίοι ξέρεις τι λένε. Για να τον αφορήσει το Σωτηρόπουλο η μείζων και υπερτελή σύνοδος, κάτι ξέρει. Τόσες δεσποτάδες είναι, πατριαρχάδες. Τι, ανώτερος είναι ο Σωτηρόπουλος από τόσους πατριαρχάδες. Μια κυρά, ξέρεις τι μου είπε στην Αυστραλία, παρουσιάστηκε στο ραδιόφωνο, στον αέρα και λέει μας κατηγορεί στον αρχιεπισκοπό μας. Τον κατηγορώ λέω διότι κήρυξε ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Και ξέρεις τι μου απήντησε η κυρά αυτή, η χαζοχριστιανή. Αρχιεπίσκοπος είναι, αυτός ξέρει καλύτερα από σένα, για να το λέει αυτός έχει δίκιο. Πάντως είναι μεγάλα τα θέματα. Ακούτε. Επειδή κύριε Σεντρόπουλε, αυτά τα θέματα θέλουν συζήτηση σοβαρή και όχι έτσι. Να προχωρήσουμε σε άλλη ερώτηση. Και, γιατί θα μπορεί να πει κι άλλος. Ο κοινωνώντα και άλλη ερώτηση. Ακοινώνεται σε έστω. Λοιπόν, ο άλλος θα πει γιατί το μνημόνιο. Εδώ βλέπετε είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχουν κανόνες ολόκληροι. Υπάρχει ιστορία. Θα κοινωνούσα το ακοινωνήτο. Εάν καθυρεί το παραδείγματος χάρη... Όχι, το μνημόσυνο πρέπει να κοπεί του εκκηρύττων γεννήτη κεφαλή αίρεση του επισκόπου. Λοιπόν, ακούστε, είναι υποχρέωση προσέξτε, αυτό. Προσέξτε. Είπαμε αυτό, τον κανόνα, γι' αυτό τον κανόνα μιλήσαμε. Ξέρετε τι σημαίνει ακολουθών, είσαι και φιλόλογος. Λοιπόν, ομοιάζον, αυτός που ομοιάζει. Ακολουθεί αυτός που ως παραδέχεται τις αντορθόδοξες αντιλήψεις. Ομοιάζει λέει το λεξικό στα ελληνικά. Εγώ το κοίταξα. Πήγα στο λεξικό, δεν σημαίνει ακολουθών και λέει ομοιάζον. Δεν ομοιάζον. Το ελληνικό λεξικό το λέει.
Δεν ομοιάζομαι τον Χαρκιανάκη. Διαφωνώ ριζικός. Μα το λεξικό, το λεξικό λοιπόν, λέει ο ακολουθών σημαίνει ερμηνεία, ομοιάζομαι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως είτε μαζί σας. Ωραία. Είτε, δεν ομοιάζομαι τον Χαρκιανάκη. Διότι δεν παραδέχομαι αυτά που λέει ο Χαρκιανάκης. Μα αυτός όμως που μνημονεύει τον Νικείο Ιεράκη. Ο Αυστραλίας δηλαδή. Λοιπόν. Γιατί πολλοί δεν ξέρουν. Ο Χαρκιανάκης. Είναι. Ξέρετε τι θα πει ο κοινωνών το κοινωνίτο. Αυτός που έχει κοινωνία εκκλησιαστική και μάλιστα εκκλησιαστική κοινωνία έχεις. Προσέξτε. Γι' αυτό και εδεσπίστε το μνημόνιο του Αγίου Ιεράρχου. Δεν είναι αυτό. Αυτό κοινοποτήριο, αυτό είναι. Ο κοινωνών το ακοινωνίτο. Ξέρετε ποιος λέγεται ακοινωνίτος. Ακοινών. Αυτός που έχει καθαιρεθεί. Όχι μόνο αυτός. Ή αν καθαιρεθεί. Και ο αιρετικός είναι εκείνος. Προσέξτε, και ο αιρετικός είναι εκείνος. Ή αν καθαιρεθεί αύριο. Ή αν καθαιρεθεί αύριο ο Αυστραλίας και πάω εγώ στην Αυστραλίας και στον Αυστραλίας και κοινωνήσω από τα χέρια του, είμαι αιρετικός και εγώ όπως ο Αυστραλίας. Ή αν καθαιρεθεί. Ή αν δεν καθαιρεθεί και κοινωνήσω από τα χέρια του, ισχύει το μυστήριο και σώζομαι εγώ και αυτός πάει κόλαση διότι είναι αιρετικός. Να δούμε τι. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσουμε, είναι ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάποια 10 λεπτά. Πάντως, εγώ. Είναι θεολογικά θέματα λοιπόν, αυτά. Έχω ασχοληθεί, κύριε Σαντιρόπουλε. Μην νομίζετε ότι έχει πολύ σε βάθος. Μπορεί να είστε θεολόγος. Εγώ, για να καλώ από αυτή τη θέση να κάνω συζήτηση, σημαίνει ότι έχω τα κότσια. Και θα δοκιμαστούν τα κότσια μου. Εγώ πάντως, είτε με τη δική σας παρουσία που είναι συμπαθής και εκλεκτή. Χωρίς να σας κολακεύσω, ανήκω σε μια ομάδα, βλέπετε, που δεν κολακεύουν ούτε πατριάρχες. Το ξέρω, αυτό. Πολύ περισσότερο. Δεν κολακεύει ανθρώπους ταπεινούς. Είμαστε ταπεινοί της γης. Εμείς δεν έχουμε αξιώματα ούτε εγώ ούτε εσύ. Λοιπόν, δεν κολακεύω. Εκτιμώ στο πρόσωπό σου το θαύμα ότι σε μετέστησε ο Χριστός από την εξουσία του σκότους, από τον σατανισμό, στην περιοχή του φωτός, στο χριστιανισμό, στην Ορθοδοξία, και εκτιμώ το ότι έχει ζήλουν για το Θεό, όπως είπε ένας που σε γνωρίζει και σε εκτιμάει, μέρα νύχτα σκέπτεσαι πώς θα κάνεις κάτι, πώς θα ομιλήσεις για το Χριστό, για τη δόξα κλπ. Και εκτιμώ και την ευφυΐα σου. Αλλά, προσθέτω κι ένα αλλά, στα θεολογικά είμαι αρμοδιότερος από σένα. Δεν θα διαφωνήσω. Έτσι, μπράβο. Αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα. Και δεν είναι εγωισμό να το πω. Δεν θα διαφωνήσω. Έχεις το δικαίωμα και το καθήκον να φέρεις τις αντιρρήσεις σου. Θα ήμουν άφρο. Για να γίνεται η συζήτηση. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν ισχυριζόμουν ότι μπορώ να συγκριθώ και ακόμα στα υποδήματά σας στις θεολογίες. Όχι. Διότι έχετε χρόνια. Θεολογείς. Θα σας πω ένα πράγμα. Και κατέχεις αρκετά θεολογικά. Έχω μια βασική αρχή. Δεν ξέρω τα πάντα και ούτε μπορώ να προλάβω να μάθω τα πάντα. Αλλά έχω μια αρχή. Ναι. Ό,τι μαθαίνω. Όχι ως τελειομανής, θέλω να το μαθαίνω σωστά και το εξετάζω από όλες τις παραμέτρες. Πολλές φορές όμως νομίζουμε ότι κάτι το γνωρίζουμε. Όχι, ακούω όλους τους ανθρώπους εγώ. Σωστά. Εγώ δεν έχω στροβουλία. Ακούτε, το ξέρω ότι δεν έχεις στροβουλία και θεολογείς, και αυτό το χαίρομαι, διότι ένας άνθρωπος που ήταν κοσμικός να εμβαθύνει σε θέματα θρησκευτικά κλπ. Και κατά το πλείστον επιτυχώς. Είναι κάτι το θαυμαστό, φωτίζει ο Θεός. Εκείνο που όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μερικά πράγματα που μπορεί κανείς να νομίζει ότι τα κατέχει ορθά και να μην τα κατέχει αυτό ορθά. Μπορείς, αυτό δεν ισχύει μόνο για σένα και για μένα μπορεί να ισχύει. Όταν μου θέτουν οι χριστιανοί ένα δύσκολο ερώτημα, δεν απαντώ πάντοτε. Δεν είμαι πανδαήμων. Δεν γνωρίζω τα πάντα, μόνο το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει τα πάντα και τα βάθη του Θεού Πατρός. Έτσι δεν είπαμε ένα χωρίο την προηγουμένη εκπομπή. Λοιπόν, περιορισμένη, πεπερασμένη, περιορισμένη είναι η γνώση μας. Γινώσκομαι, λέει, άρτη εκ μέρους, λέει ο Παύλος. Μερική γνώση έχουμε και αμυδρά, ως ενεσόπτρο και ενίγματι. Αμυδρή γνώση έχουμε. Στην αιωνιότητα υπάρχει η τέλεια γνώσης. Και όταν μου θέτουν δύσκολα ερωτήματα οι χριστιανοί που δεν μπορώ να απαντήσω, δεν δίνω αμέσως απάντηση και λέω θα ερωτήσω κι άλλους πρόσωπα αρμόδια, υπεύθυνα, σοφά, πνευματικά, άγια, χαρισματούχα πρόσωπα που μιλάει το Άγιο Πνεύμα δια του στόματός των και τότε θα σας δώσω την απάντηση. Ο Ανδρούτσος
ήταν ο σπουδαιότερος θεολόγος της Εκκλησίας και φιλόσοφος, διεθνούς αναγνωρίσεως. Ήταν η δόξα της εποχής του. Έρχονταν από το εξωτερικό και σπούδαζαν θεολογία στην Αθήνα για να ακούσουν Χρήστο Ανδρούτσο, το ρωμαλότερο θεολογικό και φιλοσοφικότερο θεολογικό πνεύμα. Και ο Ανδρούτσος, όταν το έθεταν πολύ δύσκολα ερωτήματα, έκανε, έπιαρε το κεφάλι του. Έτσι μας έλεγε ο Φλωρίνης Αυγουστίνος, που ευτύχησε να τον είχε καθηγητή. Έπιαρε το κεφάλι του έτσι, ζαλίζομαι, έλεγε. Είναι δύσκολο το ερώτημα, θα το μελετήσω και θα απαντήσω την άλλη φορά. Είμαστε λοιπόν ταπεινοί, και μάλιστα να διαβάσουμε και όλες τις λογικές απόψεις. Είμαστε παντογνώστες και βεβαίως να είμαστε έτσι, όχι μονομερείς, σφαιρικά να εξετάζουμε τα πράγματα και αντικειμενικά. Και εγώ το δέχομαι. Θεολόγος ήταν εκείνος που είπε «και Θεός είναι ο λόγος». Θεολόγος ήταν ο Γρηγόριος που έβγαλε νοκάουτ τους Αριανούς στην Κωνσταντινόπολη, και θεολόγος ήταν ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, κοσμικός άνθρωπος στην αρχή, που ανέβηκε κατόπιν σε μεγάλα ύψη. Εμείς καταχριστικώς ονομαζόμαστε θεολόγοι. Και ήθελα να σας δώσω κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο δεν ξέρω, έχω μια ανησυχία. Αλλά επιτροχάδι, αν μπορείτε να μου πείτε κάτι. Αν είναι επιτροχάδι, τέλος χρόνου. Τελείωσε. Για το βάπτισμα, έχω κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα που γίνονται έτσι. Ο τύπος του βαπτισμού, θα το πείτε κάποια άλλη. Να τα πούμε άλλη φορά και θα ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους τηλεθεατάς, διότι ενώ το πρόγραμμα ήταν να ομιλήσουμε απόψε για το Άγιο Πνεύμα, παρουσιάστηκαν άλλα ζητήματα και δεν ομιλήσαμε. Στην άλλη όμως εκπομπή που θα έχουμε πάλι με τον κύριο Κοντρουμπέλη στην Θεό, ή μάλλον όχι σε μία εκπομπή, σε περισσότερες, θα ομιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα. Για το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σειρά εκπομπών. Έτσι λοιπόν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και μια φορά ακόμα που και εγώ να ευχαριστήσω την κύριε Κοντρουμπέλη, θα έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο. Και να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς τηλεθεατάς. Είχα πάει στη Φλόρινα αυτές τις ημέρες, στην εορτή του Πατρός Αυγουστίνου. Μάλιστα. 15 Ιουνίου, προχθές. Και βρήκα πολλούς από τα Ιωάννινα που με πλησίασαν, άγνωστοι άνθρωποι, και συνεχάρισαν για την εκπομπή που γίνεται εδώ από το Super B με την ευθύνη σας. Λέει η εκπομπή που κάνετε με τον κύριο Κοντρουμπέλη. Ασφαλώς. Η εκπομπή αυτή, λέει, παρακολουθείται με αδιάπτωτο ενδιαφέρον και δημιουργεί ενθουσιασμό. Ένα παρήγορο σημείο ότι γίνεται αφύπνιση στον ελληνικό χώρο και υπάρχουν συνειδητοί χριστιανοί, χριστιανοί με πνευματικά ενδιαφέροντα. Γι' αυτό ο Θεός θα ελεήσει τον τόπο μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι και να πω ότι όσον αφορά για το 155, για τα τηλεγραφήματα που είπε ο πατέρας Νεκτάριος, αύριο το πρωί δεν δουλεύει αυτή την ώρα το τηλεγραφικό τμήμα του ΟΤΕ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Την επόμενη εβδομάδα με σημαντικά θέματα θα τα αναλύσουμε και με τον πατέρα Νεκτάριο, αλλά και με άλλα ιδιοσιογραφικά έτσι, θέματα. Και θα διαβαστεί την άλλη εβδομάδα και αυτή η επιστολή, σας παρακαλώ. Θα τη διαβάσουμε. Θα τη διαβάσετε και αυτή την επιστολή που έγραψα, τη δεύτερη επιστολή, με τον ειρωνικό τίτλο «Ζητώ συγγνώμη», για να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα από τους αγαπητούς τηλεθεατάς, ιδίως δε από αυτούς οι οποίοι λένε ότι συκοφαντικά, ότι πρέπει να ταπεινωθώ και να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί να ζητήσω συγγνώμη? Διότι υπεράσπισα τον Χριστό. Λες και είναι έγκλημα να υπερασπίσω τον Χριστό, και διότι θεώρησα τον Χριστό ανώτερο από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας. Λες και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας είναι ανώτερος από τον Χριστό. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να διαβαστεί αυτή η επιστολή την άλλη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, αγαπητοί τηλεθεατές, ήρθαμε στο τέλος. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατέ.
εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ίσως ορισμένοι να κάνετε τζάπινγκ, μη αντέχοντας να δείτε τον σκληρό ανθρώπινο πόνο. Άλλοι πιο ψύχρεμοι θα ανατριχιάσετε. Θα αγανακτήσετε ανακαλύπτοντας την ακραία κοινωνική αδικία. Βλέποντας με νέο μάτι την πραγματικότητα, θα συγκινηθείτε, θα τα κρίσετε. Αυτά τα δάκρυα όμως θα είναι τα διαμάντια της ψυχής. Γιατί θα κρύβουν μια ανεκτίμητη υπόσχεση. Με λανθασμένο τρόπο, κατά τη δική μου άποψη, το θέμα των εξορκισμών. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά που είστε μαζί. Ίσως δεν έχετε τύχη να παρακολουθήσετε τον τελευταίο καιρό, αλλά πάρα πολλοί ασχολούνται με το θέμα των εξορκισμών. Και πάρα πολλοί αξιόλογοι πατέρες δίνουν ωραίες απαντήσεις, με τη διαφορά όμως ότι μέσα στον πλουραλισμό και από δημοσιογράφους που δεν γνωρίζουν τα θέματα, ή ακόμα και είναι και δύσπιστοι άθροι, προσπαθούν να βάλουν όλα σε ένα καζάνι, μάλιστα στερώντας καμιά φορά από σωστή διάθεση χρόνου στους ανθρώπους που θα μπορούσαν να αναπτύξουν το θέμα.